Με κοιτάει, την κοιτώ. Άστρα και εσύ, τη ρωτώ. Αυτό ήταν. Συντονιστήκαμε. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο με το ολότελα νέο Nissan Micra. Έχει ξεφύγει. Καλημέρα, ξαναλέμε καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. 7 και 15 τα λεπτά. Στο μικρόφωνο η Έλπης Γεωργίου. Λοιπόν, χθες όλοι παρακολουθήσαμε έτσι μια σύγκρουση πλέον. Μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να είναι και οριστική ρήξη στη σχέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα, τον κύριο Έιντε, ο οποίος χθες, κύριος Έιντε, εξερχόμενος του Προεδρικού 2,5 ώρες μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι η Τουρκία έλεγε, ο κύριος Τσαβούσογλου, στην Ελβετία ότι δεν αποδέχεται, ότι ήταν ξεκάθαρη η θέση, με συγχωρείτε, ότι μπορεί να μην έχει εγγύσεις και επεμβατικά δικαιώματα. Έθετε όμως το θέμα του στρατού, τι θα γίνει με την παραμονή του κατοχικού στρατού. Δεν δεχόταν δηλαδή την αποχώρηση αμέσως. Και από την άλλη έχουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον λέει ότι είναι ψεύτη και ότι αν συνεχίσει θα δημοσιοποιήσει τα πρακτικά εκείνου του δείπνου στην Ελβετία, του τελικού δείπνου στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Εμείς θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε έτσι ένα σχόλιο για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και όλα όσα ακούγονται από μέρους των κομμάτων. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλπη. Καλημέρα, Σοκράτη. Τι λέτε εσείς? Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν είμαστε παρόντες για να έχουμε προσωπική στο άποψη. Στο διπλανό δωμάτιο ήσασταν. Δεν είμαστε περίπου. Δωμάτιο, ναι, ναι. Έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει όμως, ήταν προφανές ότι τόσο από την πληροφόρηση που είχαμε από όσους παρευρέθηκαν στη διάσκεψη, αλλά και από τις δημόσιες δηλώσεις τις οποίες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει εκείνη την χρονική περίοδο στο Κραν Μανθάνα, ότι ακριβώς η στάση και η θέση ήταν εντελώς διαφορετική. Ότι από την αρχή η Τουρκία ήταν αντίθετη και με την κατάργηση των εγγύσεων και με την αποχώρηση των στρατευμάτων. Είχαν μεν αποδεχθεί, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είχαν μεταφέρει, τη μείωση των τουρκικών στρατευμάτων, αλλά όχι την αποχώρηση. Καθώς επίσης ένα σημαντικό θέμα το οποίο τίθεται προς συζήτηση είναι αν και κατά πόσο τα τουρκικά στρατεύματα τα οποία θα παρέμεναν και μετά την λύση θα συζητεί το ημερομηνία καταληκτική για την αποχώρηση ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εάν θα γινόταν επανεξέταση της παραμονής ή όχι, κάτι που ζητούσε η τουρκική αντιπροσωπεία. Όμως πιστεύω ότι τα λάθη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν βρίσκονται στο σημείο της έκρηξης οργής που έχει παρατηρηθεί τελευταίο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του κυρίου Άιντε. Να το σχολιάσουμε όμως αυτό πριν πάτε. Ήταν σωστή χθες, ας το πούμε, η στάση που τήρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τέτοιο πλέον ξεκάθαρο τρόπο? Στην ουσία σφύριξε τη λήξη. Τι να περιμένει αυτό? Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Η πραγματικότητα είναι ο κύριος Άιντε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον των 2 με 2,5 τελευταίο χρόνο, επέδειξε μια πολύ μεροληπτική στάση, σαφώς φιλοτουρκική, και είναι τεράστια η ευθύνη του για το γεγονός ότι τόσο στην Γενέβη όσο και στον Κραν Μανθάνα δεν υπήρξε μια σωστή προετοιμασία της διάσκεψης, αλλά η προσπάθεια του, κατά την δική μας την άποψη και σύμφωνα με τα όσα έχουμε πληροφορηθεί, ήταν περισσότερο στο να προχωρήσει σε μια διαδικασία ενός πλαισίου λύσης το οποίο θα υπέγραφαν οι πρωθυπουργοί των τριών χωρών και οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων. Μια διαδικασία η οποία ήταν και είναι άκρως επικίνδυνη για την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί στην ουσία ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας με αυτόν τον τρόπο σημαίνει και την ληξιαρχική πράξη εξαφάνισης ή διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και στο Γενέβη τον περασμένο Γενάρη αυτή η στάση του κυρίου Άιντε προκάλεσε και τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος αντελήφθηκε ότι δεν ήταν καθόλου σωστά προετοιμασμένη η διαδικασία, γι' αυτό και κράτησε και μερικές ώρες τον Γενάρη. Επίσης το γεγονός ότι τουλάχιστον από τον κύριο Κοτσιά, ο οποίος μας έχει ενημερώσει,
ότι επιχείρησε και σε αυτή την περίπτωση παραπλανητικά να πείθει ότι θα προσέλθουν στη διάσκεψη και οι πρωθυπουργοί με τους οποίους ο κύριος Αϊτέα επικοινώνησε. Και επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον με τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία. Ήταν μια στάση σαφώς προκλητική και απαράδεκτη για εκπρόσωπο Γενικού Γραμματέα. Να σας πω, επειδή υπάρχει η διαφοροποίηση από μέρους του ΑΚΕΛ που λέει εντάξει, το ναυάγιο, για το ναυάγιο βαραίνεται η Τουρκία. Όμως, λέει το ΑΚΕΛ, δεν πρέπει να προβληματίσει ότι ο κύριος Έντε τη χάνει τη στήριξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι εκθιάζουμε και εδώ στην Κύπρο, ότι είναι καλός ο κύριος Κουτέρες και καλός χειριστής και γνωρίζει τα πράγματα κτλ. Τη χάνει τη στήριξη του Γενικού Γραμματέα, λέει το ΑΚΕΛ. Τη χάνει τη στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει, κύριε Σιζόπουλε. Ακριβώς. Γι' αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν κοιτάξετε τις ανακοινώσεις της ΕΔΕΚ, από τα πρώτα ολισθήματα τα οποία είχε διαπράξει ο κύριος Άιτα. Ο κύριος Αναστασιάδης πρέπει να ήταν πάρα πολύ προσεκτικός και πρέπει να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική τακτική. Ναι, είναι θέμα ΕΙΤΕ αφήσει... όμως είναι τελικά ο οργανισμός συνομενό. Δηλαδή χτυπάμε τον ΕΙΤΕ, είναι αυτός. Είναι και θέμα ΑΙΤΑ, είναι και θέμα δική μας στάσης και συμπεριφοράς. Για υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος ΑΙΤΑ ετήρησε μια προκλητικά μεροληπτική στάση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφυγε να λάβει πολιτικά μέτρα. Και μάλιστα όταν γνώριζε ποιος είναι ο κύριος Άιτα. Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή, να πει να φύγει, για παράδειγμα, να αντικατασταθεί. Μετά το δείπνο για παράδειγμα της Τετάρτης του Ιούλιου, ποιος Αναστάσης δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί το κοινό έγγραφο να το ετοιμάσει ο κύριος Άιτα. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης για τον περιεχόμενο του εγγράφου. Και ποιος να το έκανε. Ποιος να το έκανε, ο Γενικό Γραμματέα. Βεβαίως, θα μπορούσε να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα. Όπως επίσης και στο δείπνο που έγινε την πρώτη ημέρα της παρουσίασης στο Grand Montana του Γενικού Γραμματεία του ΟΓΕ, κακώς ο πρόεδρος Δημοκρατίας εδέχθηκε ο κύριος Άιτα να κωδικοποιήσει τα ερωτήματα πλαίσιων του Γενικού Γραμματεία, με αποτέλεσμα και πάλι να υπάρχει σύγκρουση και αντιπαράθεση. Και να υπενθυμίσω ότι σε αυτήν την έτσι δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είχε εκφράσει τις διαφωνίες του με το συγκεκριμένο κοινό έγγραφο, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση. Αν ο Μαρίνος Σιζόπουλος ήταν Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και είχε εμένα, ας πούμε, σύμβουλό του και εγώ τα έκανα μαντάρα και εσείς διαφωνούσατε, δεν θα το λέγατε, κύριε Σιζόπουλε, να πείτε να τον πιάσετε τον κύριο Δέιτε και να του πει εκτός γραμμής. Άρα από τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας συμφωνεί, άρα είναι γραμμή και του ΟΗΕ αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γνωρίσουμε ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα πάντοτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γιατί θα αντιστρέψω και εγώ, αν υπήρχε πλήρη εμπιστοσύνη του Γενικού Γραμματεία προς τον κύριο Άιτα, θα ήθελα κάποιον να μου εξηγήσει γιατί όταν επισκέφθηκε την Άγκυρα με προφανή στόχο τη συζήτηση για τον Κυπριακό, δεν πήρε μαζί τον κύριο Άιτα, ο Γενικός Γραμματείας. Και εκεί φαίνεται ότι δεν είναι η σχέση απόλυτα. Άρα λέτε είναι η διπλωματία που τα κάνει. Αλλά πολλές φορές υπάρχει και το θέμα της διπλωματικής αυρότητας. Ναι. Τώρα τι όμως κάνουμε. Την ίδια στιγμή, εμείς όταν βλέπουμε το φίδι, ψάχνουμε να βρούμε την πορεία του, ξεκάθαρα μιλούμε στο Γενικό Γραμματέα και ξεκάθαρα λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα, παρόλες τις προειδοποιήσεις μας προς τον κύριο Αναστασιάδη, ποτέ δεν τα έλαβε. Έπρεπε να ζητήσουμε να φύγει ο κύριος Έιντε, να το πούμε. Δεν μιλώ κατά ανάγκη ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε να είχε φύγει. Μπορούσε να το ζητήσουμε και αυτό, βεβαίως. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν βλέπεις κάποιον ότι τηρεί μια μεροληπτική στάση, δεν αφήνεις τα πράγματα να τα διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο και με αυτήν την ελευθερία και στο τέλος της ημέρας να είσαι εσύ παγιδευμένος σε μια διαδικασία. Τώρα σήμερα τι κάνω. Ο κύριος Έιντε λέει αυτό. Η Τουρκία ήταν έτοιμη να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην έχει εγγύσεις και επεμβατικά δικαιώματα. Ο Αναστασιάδης του λέει είσαι ψεύτης. Το θέμα είναι ότι ποια ήταν η θέση που κατάθεσε η Τουρκία επίσημα στην τραπέζι. Δεν έχουμε γραπτή πρόταση. Υπήρχε μια γραπτή πρόταση. Την οποία κατάθεσε η Τουρκία. Ποια είναι αυτή. Θα τη γνωστοποιήσουμε. Εμείς έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ξεκαθαρίσει ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι διαδικασία επικίνδυνη. Και έχουν επιβεβαιωθεί. Πρώτα-πρώτα, η μονιμοποίηση της Πενταμερούς αποτελεί μια διαδικασία υποβάθμισης Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δεν έπρεπε καν να το δεχτούμε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εμείς ζητούμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταθέσει έτοιμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη και να ζητήσει διεθνή διάσκεψη. Με την παρουσία και των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι των δύο κοινοτήτων.
οι δύο κοινότητες, αν θέλουν, μπορούν να εκπροσωπηθούν με τις αντιπροσωπείες τους διαμέσου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι θα κάνατε εσείς, αν ήσασταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, αύριο το πρωί τι θα έκανε ο Μαρίνος Σιζόπουλος? Αυτό που σας λέω τώρα. Εδώ και καιρό πρέπει να το έχουμε κάνει αυτό. Και εδώ θα διαφανεί και όλοι αυτοί οι τρίτοι, οι οποίοι καμώνονται ότι ενδιαφέρονται για τη λύση του Κυπριακού, να αποδείξουν αυτή τους τη στάση και τη συμπεριφορά. Το Κυπριακό είναι θέμα το οποίο έχει σχέση με την εισβολή και την κατοχή, έχει σχέση με διακοινωτικές διευθετήσεις. Άρα λοιπόν αυτό είναι το προτεραιότητα που πρέπει να συζητήσουμε. Τη διεθνή του ψυχή. Και αν δεν τη συζητούσαμε κατά προτεραιότητα, τουλάχιστον να συζητήσουμε παράλληλα. Δεν το πράξενο πρόεδρο τη Δημοκρατία αυτό. Συζητούσε για 2,5 χρόνια τη διακυβέρνηση και τον περιουσιακό. Δεν συζητήθηκε καθόλου το εδαφικό. Δεν συζητήθηκε καθόλου οι υπόλοιπες πτυχές. Και ήταν προφανές. Πήγε σε μια διάσκεψη, στην οποία ο ίδιος αρχικά είχε πει ότι θα πάω για να συζητήσω πρώτα το εδαφικό και αν καταλήξω να συζητήσω τα θέματα της ασφάλισης, εγγύησης και των αποχώρησης στρατευμάτων. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτό δεν συνέβη. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, γιατί όλοι επικαλούμαστε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Και κυρίως εκείνο το περίφημο ψήφισμα για την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με την πολιτική ισότητα. Τα ψηφίσματα, συγγνώμη, μόνο αυτό λένε. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών δεν μιλούν για άμεση απόδοση τη πόλη τη αποχώρηση νομίμου στρατηγού. Γιατί δεν το διεκδικούμε? Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών δεν ζητούν για αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και των υπήκων. Γιατί δεν το ζητούμε? Τα ψηφίσματα δεν ξεκαθαρίζουν ότι η πολιτική ισότητα περιλαμβάνει μια αποτελεσματική συμμετοχή των Κυπρίων στην διακυβέρνηση και όχι αριθμητική εξίσωση. Εμείς γιατί προχωρήσαμε σε αριθμητική εξίσωση? Είναι καλό τώρα γιατί το κλίμα που έχουμε, κύριε Σιζόπουλε, ή σαφώς το κλίμα. Τετέλεστε. Δεν είναι θέμα τετέλεστε. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ποτέ τετέλεστε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Μας φέρνουμε από τα λάθη μας. Μας φέρνουμε από τις παραλήψεις μας. Γιατί η ίδια διαδικασία ακολούθησε και φτάσαμε στο σχέδιο να ναι. Το θέμα όμως ότι ο καθένας θεωρείται ότι το λάθος, μάλλον δεν βλέπει το, με τον ίδιο φακό ότι αυτό είναι λάθος, ο άλλος μπορεί να το θεωρεί ότι είναι σωστό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι... Στο τέλος της ημέρας όμως δεν δικαιωνόμαστε όλοι από τα γεγονότα. Κάποιοι θα δικαιωθούν και κάποιοι δεν θα δικαιωθούν. Όχι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι πρέπει όλοι να ακολουθήσουν τη γραμμή που εμείς εισηγούμαστε. Είναι δικαίωμα της κάθε πολιτικής δύναμης να ακολουθήσει την δική της γραμμή. Όμως στο τέλος, όταν αυτές οι απόψεις είναι διαφορετικές, δεν θα δικαιωθούν οι απόψεις όλων. Κάποιον οι απόψεις θα δικαιωθούν και κάποιον όλων. Άχι. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ποιανών οι απόψεις δικαιώνονται. Ευχαριστώ. Θα σας υπενθυμίσω. Έχω ακόμα κάτι που είναι σημαντικό. Ναι, πέστε μου και να πω. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Και εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω να πάμε σε ανακοινώσεις των κομμάτων πριν από την Ελβετία. Ποιοι πρόβλεπαν τη στάση και τη συμπεριφορά της Τουρκίας και ποιοι όχι. Και ποιοι δικαιώθηκαν. Όμως την ίδια στιγμή, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίεται για την στάση του κυρίου Άιτα και απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα πρακτικά. Καλά είναι να δώσει τα πρακτικά, εάν και εφόσον υπάρχουν. Και θα υπενθυμίσω όμως ότι πριν από 2 χρόνια, όταν δεχόμουν προσωπικές επιθέσεις ενημερώνοντας τον λαό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχεται και αυτό και το ένα και το άλλο, και δεχόμουν την απρόκλητη και προκλητική παρέμβαση από πλευράς προεδρικού, ότι δεν ξέρω να διαβάζω, ότι άλλα διαβάζω και άλλα λέω. Δημοσίευσατε πρακτικά του εθνικού. Δεν δημοσίευσα κανέναν πρακτικό. Αναγκάστηκα να διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα από τα πρακτικά και κυρίως από την ενημέρωση που ο πρόεδρος Δημοκρατίας έκανε για να επιβεβαιώσω ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Γιατί εξοργίστηκε τότε το πρόεδρικό? Διότι είπατε τι είπε στο εθνικό, αφού δεν γίνεται αυτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα νομιμοποιείται να δώσει τα πρακτικά. Ξέρω ότι ο ίδιος το λέει. Στη δημοσιότητα. Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα είναι καλά να το συνειδητοποιήσω. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όταν θα ενημερώνουμε, να ενημερώνουμε στη βάση της πραγματικότητας και όσων έχουν γίνει και από εκεί και πέρα να σταματήσουν οι προκλήσεις. Ευχαριστώ, Μαρίνο Σιζόπουλε. Καλημέρα. Και... Καλή συνέχεια. Καλημέρα. 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 Αυτά από τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Στέφανε Στεφάνου, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Γιώργη, καλημέρα και στους ακροατές. Δεν ξέρω αν στο τέλος της ημέρας είναι περί δικαίωσης ο λόγος, ποιος δικαιώθηκε και ποιος όχι. Εν πάση περιπτώσει τα πράγματα είναι έτσι όπως τα... Σημασία κυρία Γεωργίου έχει να δικαιωθεί ο κυπριακός λαός. Και για να δικαιωθεί ο κυπριακός λαός πρέπει να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα με ένα τέτοιο τρόπο ναι. Που... Να απελευθερωθεί η Κύπρος και να επανενωθεί ο τόπος και ο λαός. Αυτό έχει σημασία. Ναι, ο Κυπριακός λαός όμως ότι ακούει, κύριε Στεφάνου, ακούει το ΑΚΕΛ να λέει έτσι. Ακούει την ΕΔΕΚ να λέει έτσι. Ακούει τον κύριο Κοτζά να λέει έτσι. Ακούει τον κύριο Αστασιάδη έτσι. Ακούει τον κύριο Ιντ έτσι. Τι να πιστέψει ο Κυπριακός λαός? Ο Κυπριακός λαός, παίρνοντας μαθήματα από την ιστορία, πρέπει να εμπιστευτεί αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς με αυτά.
αυτά που έχουμε συμφωνήσει ως ελληνοκυπριακή πλευρά από το 1977 και τα οποία επαναλάβαμε μερικές φορές μέχρι να φτάσουμε εδώ. Με τελευταία φορά ολοκληρωμένα να έχουμε επαναβεβαιώσει τις θέσεις μας το Σεπτέμβριο του 2009 στο Εθνικό Συμβούλιο αναφορικά με το πλαίσιο λύσης. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να κάνουμε αναφορά στα περί Κύπρου ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να θέλουμε να ακυρώσουμε το πιο βασικό στοιχείο αυτών των οποίων έχουμε συμφωνήσει από το 1977 και εντεύθεν, που είναι η βάση της λύσης και είναι η δικοινοτική ριζωνική ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίσουμε επιλεκτικά να συζητούμε για τα ψηφίσματα, τότε πραγματικά χάνουμε το τρένο της λύσης του Κυπριακού, γιατί ακυρώνουμε τα ψηφίσματα, ακυρώνουμε την υποστήριξη που τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει με βάση τα ψηφίσματα να δίνουν για λύση του Κυπριακού, απομονωνόμαστε διεθνώς και επιτρέπουμε στην Τουρκία να κάνει παιχνίδι. Όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ουσία, κυρία Γεωργίου, αυτόν που συζητούμε το τελευταίο διάστημα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν στεκόμαστε στο ποιος έχει δίκιο, αν είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά ή ο κύριος Άιτε. Τι λέει όμως η ελληνοκυπριακή πλευρά και τι λέει ο κύριος Άιτε. Η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι ποτέ δεν δέχθηκε η Τουρκία να έχουμε μηδενικές εγγύσεις, να καταργηθούν δηλαδή οι εγγύσεις, να καταργηθούν τα επεμβατικά δικαιώματα και να μειωθούν τα κατοχητά στρατεύματα στους αριθμούς που προβλέπονται στη συνθήκη συμμαχίας του 1960, δηλαδή 950 Ελληνοκύπριοι στρατιώτες και 650 Τούρκοι στρατιώτες, και ότι αυτό που έμενε ανοιχτό ήταν εάν θα έχουμε ρήτρα αποχώρησης και αυτών των αγημάτων ή αν θα είχαμε ρήτρα επανεξέτασης του θέματος μετά από την παρέλευση συγκεκριμένων χρόνων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι δεν είχαμε μια τέτοια πρόταση μπροστά μας. Ο κύριος Άιτε, με σαφέστατο τρόπο το περασμένο Σάββατο στη συνέντευξη του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, λέει ότι μπροστά μας υπήρχε η ρεαλιστική δυνατότητα να πετύχουμε αυτό το συγκεκριμένο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι είναι ψεύτης ο κύριος Άιτε και ότι θα δώσει τα πρακτικά στη δημοσιότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που είπε ότι θα δώσει πρακτικά. Είπαμε λοιπόν εμείς στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δώστε τα πρακτικά στη δημοσιότητα αφού είναι ψεύτης ο κύριος Άιτε, να μάθει και ο κυπριακός λαός τι πραγματικά συνέβη, ειδικά στο δείπνο με το οποίο ολοκληρώθηκε η διάσκεψη. Αλλά τα πρακτικά τα επίσημα. Όχι τα πρακτικά σημειώσεις που παίρναμε εμείς, διότι κάποιος μπορεί να πει ότι εμείς με τα δικά μας τα πρακτικά θέλαμε να καλύψουμε το ΑΒΓ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Προβληματίζει ή όχι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το γεγονός ότι ο κύριος Άιτε εδώ και μερικές ημέρες λέει αυτά και άλλα πράγματα αναφορικά με το δείπνο και κανένας δεν το διαψεύδει από τη διεθνή πολιτική σκηνή, ούτε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει κάτι διαφορετικό. Ρωτήσαμε όμως, κύριε Στεφάνου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και λέει ότι. Ακόμα κάτι, κυρία Γεωργίου, ένα λεπτό, διότι με ρωτήσατε στην αρχή ότι ο καθένας λέει τα δικά του. Να ακούσουμε και τι λένε οι ξένοι. Αυτούς τους οποίους εμείς καλούμε για να βοηθήσουν. Ναι, αλλά ο εκπρόσωπος λέει ότι δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να τα βάλει δημόσια. Είναι η διπλωματία, έτσι είναι. Περιμένει, λέει κανείς από τον Γενικό Γραμματέα να τα βάλει δημόσια με τον κύριο Έντι. Στείλει επιστολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Γενικό Γραμματέα και να τον ρωτήσει εάν αυτά που λέει ο κύριος Άιτε στις συνεντεύξεις του, αν αυτά που προφανώς είπε στην ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και μετά από την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας βγήκε έξω και τα έλεγε δημόσια, εάν αυτά συνάδουμε όλα αυτά που συνέβηκαν εντός της αίθουσας και αν όχι, γιατί δεν κριτικάρει ή δεν επικρίνει δημόσια τον ειδικό του σύμβουλο, μόνο τον δικαιώνει. Διότι τέσσερις φορές μέχρι σήμερα, να μην ξεχνούμε, το τελευταίο διάστημα, ο Γενικός Γραμματέας έδωσε διαπιστευτήρια εμπιστοσύνης προς τον ειδικό του σύμβουλο. Ας ο πρόεδρος λοιπόν στείλει μια επιστολή στον Γενικό Γραμματέα και του πει ότι ξέρετε αυτά και αυτά λέει ο ειδικός σας σύμβουλος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας στείλει και μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι η κυρία Μογκερίνη ήταν στην αίθουσα, στο δείπνο, ήταν παρούσα.
έβλεπε και άκουγε. Ας απευθυνθεί λοιπόν και στην κυρία Μογκερίνη, είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν το κάνει αυτό η δική μας η πλευρά για να τελειώσει αυτή η ιστορία με το ποιος έχει δίκαιο ή όχι. Πάντως, να σας θέσω ακόμη κάτι. Χθες ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτά που λέει δημόσια ο κ. Σέιντε στην ενημέρωση των 15 του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν τους τα είπε. Λέει ότι η κυβέρνηση επικοινώνησε με αρκετούς, είναι 15 τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν τους είπε κάτι τέτοιο. Μόνο δημόσια βγαίνει και λέει. Ναι, αυτό θα το μάθουμε και με την έκθεση που ετοιμάζεται αναφορικά με το τι συνέβη. Υπάρχει ένα επιχείρημα. Την ίδια ώρα, κυρία Γεωργίου. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα πολύ πιο καθοριστικό, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, φεύγοντας από την Ελβετία, έβγαλε από το κάδρο των ευθυνών την Τουρκία, όπως και το τελευταίο διάστημα είναι εκτός από το κάδρο ευθυνών η Τουρκία. Την είδετε πουθενά? Είδετε πουθενά κανένα Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Είδετε κανέναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι, ξέρετε, η Τουρκία είναι αδιάλλαχτη και θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της για να μπορέσουμε να λύσουμε το Κυπριακό? Ο Γενικός Γραμματέας και το Συμβούλιο Ασφαλείας απευθύνονται στις δύο κυπριακές πλευρές και λένε ότι, ξέρετε, είναι δική σας ευθύνη για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε, αντί να τσακωνόμαστε με τον κύριο Νάιτε, είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε, και αυτό είναι ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος με τις παλινοδίες του, τις αντιφάσεις του, την αναποφασιστικότητα του, τις λαθασμένες του ενέργειες, τελικά έπληξε την αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς. Και είναι αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους η Τουρκία καταφέρνει να βγαίνει από το κάδρο των ευθυνών και να επικεντρωθεί ο πρόεδρος στο πώς θα καταφέρουμε, πριν να βαγίσει η διαδικασία, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία από το σημείο που διακόπηκε στην Ελβετία. Μα λέει δεν επιστρέφει, κύριε Στεφάνου, δεν επιστρέφει, λέει, μέχρι να διαπιστώσει, αφού η Τουρκία δεν δέχεται. Αφού μιλάμε πλέον για τη διεθνή πτυχή, και ο κ. Χριστοδουλίδης είπε χθες το εξής. Αν υπάρχει πρόεδρος, λέει, που θα του έλεγε η Τουρκία δεν θα έχω εγγύσεις, δεν θα έχω παρεμβατικά δικαιώματα και δεν θα δεχόμουν, λέει, πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής να μην. Θα ήταν νίκη για τον πρόεδρο αυτό, γιατί να μην το δεχτεί αν ήταν έτσι. Ωραία, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έφυγε από την Ελβετία, επαναλαμβάνω, και δεν έβαλε την Τουρκία στο κάδρο των ευθυνών. Έβαλε τις δύο κυπριακές πλευρές. Αυτό λέει κάτι? Δεύτερον, ο ειδικός σύμβουλος λέει ότι υπήρχε ρεαλιστική δυνατότητα να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Και η δική μας η πλευρά λέει το διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, εάν δώσετε επίσημα πρακτικά, αφού λέει ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα, εάν ρωτήσει τον Γενικό του Γραμματέα να λέει αλήθεια ο Υγικός Σύμβουλος. Αλλά το πιο σημαντικό, για να μην μείνουμε απλώς στο «σου είπα, μου είπες», επειδή ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας και το Συμβούλιο Ασφαλείας βάζουν μπροστά από τις δύο κυπριακές πλευρές το θέμα της συνέχισης της διαδικασίας και δεν κηρύσσουν το ναυάγιο της διαδικασίας, ας επικεντρωθούμε και στο πώς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία και να βάλουμε στην ατζέντα αυτόν το οποίο λέει ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, ότι υπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα μέσα από τη λύση του Κυπριακού να καταργηθούν οι εγγύσεις, να καταργηθούν τα επεμβατικά δικαιώματα, να μειωθούν σημαντικά τα στρατεύματα και να μείνουν δύο αγήματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Σιζόπουλος λέει ας αντιστρέψουμε αυτόν που λέει ο ειδικός σύμβουλος, ότι υπήρχε ρεαλιστική δυνατότητα, και ας ζητήσουμε από τα Ηνωμένα Έθνη να προετοιμάσουν την συνέχιση της διαδικασίας με αυτό το πράγμα στην ατζέντα και με αυτήν τη θέση. Ωραία, αυτό να μην ξεχνούμε ακόμα κάτι. Διότι ο καθένας ό,τι θέλει λέει εδώ. Μέσα στο πλαίσιο συμπερασμάτων που έδωσε σε όλους τους εμπλεκόμενους ο κύριος Κουτέρες, το λέει αυτό το πράγμα ή όχι? Το λέει. Είναι από τα θετικά, τα πολλά που υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο συμπερασμάτων. Γιατί πρέπει να χάσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία? Από τη στιγμή που ο διεθνής παράγοντας δεν συμμερίζεται τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων, με τις εγγύσεις κλπ. Να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο συμπερασμάτων για να πούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
φυσικά και ελάτε να συζητήσουμε. Ωραία. Ο κύριος Σιζόπουλος είπε πριν λίγο, αν μου λέει εγώ πρόεδρος, αύριο θα καλούσα τα Ηνωμένα Έθνη. Κακώς πήγαμε σε πενταμερή. Να ξεκινήσουμε, να ξαναπάμε σε μια διάσκεψη, να μην είναι πενταμερής, αλλά διεθνής διάσκεψη, και εκεί ίσως τα καταφέρουμε. Ναι. Και τι θα γίνει με τα ζητήματα της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού, διότι... Μα πιο πολύ πού σκαλώνουμε, πρέπει να είναι... Ο κ. Σιζόπουλος, γιατί όλα αυτά που βάζουν αναφορικά με τα ζητήματα της αποτελεσματικής συμμετοχής, τα περιουσιακά, τα εδαφικά κλπ. Είναι της διεθνούς ψυχής. Της διεθνούς ψυχής του Κυπριακού είναι. Της εσωτερικής. Ναι, αυτά θα τα δουν οι δύο ηγέτες. Επομένως, θα τα δουν οι δύο ηγέτες, μα οι δύο ηγέτες τα βλέπουν. Και στην Ελβετία που υπήρχαν δύο παράλληλα τραπέζια. Στο έναν τραπέζι που ήταν τα ζητήματα της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού, οι δύο ηγέτες ήταν. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η ΕΔΕΚ, όταν θα ζητήσει την διεθνή διάσκεψη, θα πει ότι δεν υπάρχει εσωτερική ψυχή στο Κυπριακό, είναι μόνο η διεθνής. Θα ζητήσει να λύσουμε το Κυπριακό, αλλά να μην ξέρουμε και ποια θα είναι η βάση λύσης του Κυπριακού, διότι η ΕΔΕΚ έχει αποκηρύξει τη διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία, να μην ξεχνούμε και τι έχει αποφασίσει ο καθένας. Τι θα πει στο διεθνή παράγοντα, ελάτε να λύσουμε το Κυπριακό και μετά αποφασίσουμε ποια είναι η βάση του Κυπριακού. Αγαπητή μου κυρία Γεωργίου, όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, δυστυχώς έχουν επαναβεβαιώσει τις θέσεις του ΑΚΕΛ ότι πρώτον πρέπει να είμαστε συνεπείς στη συμφωνημένη βάση λύσης. Δεύτερον, έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτό που λέγαμε ότι θα έπρεπε να πακετοποιηθούν τα θέματα που έχουν μείνει ανοιχτά στην εσωτερική ψυχή του Κυπριακού, τα ουσιαστικά, να τα συζητήσουν οι δύο πλευρές, να φτάσουμε σε αυτήν την συμφωνία και να επικεντρωθούμε μετά στη διεθνή ψυχή, εκεί που η Τουρκία δεν βρίσκει ανταπόκριση για τις θέσεις της, έτσι ώστε πάνω σε καθαρό πεδίο να δουλέψουμε να επικεντρωθούμε στην επίλυση της διεθνής ψυχής του Κυπριακού. Επαναλαμβάνω όμως ότι πλέον έχουμε διανύσει ένα δρόμο. Τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη δεν κηρύσουν τον ναυάγιο τη. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να συνεχιστούν. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει. Η δική μας η πλευρά, αντί να τσακώνεται με τον κύριο Νάιτε και να κάνει παιχνίδια blame game που είπε το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι πρέπει να σταματήσουν γιατί κάνουν ζημιά, να επικεντρωθούμε στο πώς απευθυνόμαστε και στα Ηνωμένα Έθνη, πώς μεταφέρουμε τη θέληση μας και τι έχουμε να πούμε αναφορικά με τη συνέχιση της διαδικασίας από το σημείο που έχουν διακοπεί διαπραγματεύσεις για να διαφυλάξουμε το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων, να διαφυλάξουμε το πλαίσιο συμπερασμάτων του κ. Κουτέρες και ασφαλώς να επικεντρωθούμε και στην επίλυση της διεθνούς ψυχής του Κυπριακού, εκεί που ο διεθνής παράγοντας λέει ότι δεν χρειάζονται εγγυήσεις, δεν χρειάζονται επεμβατικά δικαιώματα, δεν χρειάζονται στρατεύματα, χρειάζεται να δούμε συγκεκριμένα πράγματα για να προχωρήσουν. Μάστε, για να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε, να βάλουμε άλλο τελεία, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Μια κουβέντα, τι είπατε χθες με τους επικεφαλείς εκεί του συνεργατισμού, κύριε Στεφάνου? Ο συνεργατισμός βρίσκεται σε έναν πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και ό,τι έμεινε από το συνεργατισμό. Βέβαια, νομίζω δεν πρέπει να μιλάμε πλέον για συνεργατισμό, τράπεζα είναι, εμπορική τράπεζα. Ωραία, ναι, αλλά εμείς δεν δεχόμαστε έτσι ελαφρά την καρδία χαρακτηριστικά που είχε ο συνεργατισμός να τα δώσουμε βορρά σε κάποιους αετονίχηδες που θα έρθουν να πάρουν τον συνεργατισμό. Γι' αυτόν και ζητήσαμε ενημέρωση από την Επιτροπή του Συνεργατισμού. Πρώτον, ποια είναι η φύση της συνεργασίας με αυτήν την εταιρεία, την Αλταμίρα, αναφορικά με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του συνεργατισμού και ειδικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μεταφέροντας την ανησυχία μας ότι αυτή η εξέλιξη ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μεταφορά περιουσιών από τον συνεργατισμό σε άγνωστους ιδιοκτήτες που θα αγοράσουν την ακίνητη περιουσία, με κίνδυνο να ξεσπιτωθεί κόσμος. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον συνεργατισμό να πάρει μέτρα, να βάλει τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί αν είναι δυνατόν για την περιουσία του κόσμου. Τους είπατε αν έκανα λάθος ή όχι? Τους είπατε ότι το ΑΚΕΛ διαφωνεί με αυτή την απόφαση ή τους είπατε? Καταφέραμε τις ανησυχίες μας. Αυτοί είχαν τη δική τους την ερμηνεία των γεγονότων αναφορικά με το πώς θα κάνουν καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Η ανησυχία μας είναι εκεί, όπως επίσης και η θέση μας ότι θα πρέπει και στην συνέχεια να τηρείται ενήμερη η Βουλή για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το δεύτερο που συζητήσαμε
είναι το θέμα της ένταξης του συνεργατισμού στο χρηματιστήριο, αυτό το οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση για παροχή του 25% των μετοχών δωρεάν προς τους πελάτες του συνεργατισμού, φαίνεται να μην προχωρεί, γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας φέρεται να έχει κάνει γνωμάτευση ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η ενέργεια, γιατί παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Έτσι φέρεται να έχει γνωματεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ζητήσαμε ενημέρωση από τον συνεργατισμό. Αντιληφθήκαμε ότι δεν έχουν ενημέρωση από την κυβέρνηση και γι' αυτό θα επιχειρήσουμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Γεωργιάδη, να δούμε τι γίνεται με αυτή τη διαχείριξη, που φαίνεται τελικά ότι ίσως να είναι από τα πολλά δεσμεύουμε τα οποία θα μείνουν στο ράφι και στα ζήτητα. Το τρίτο που συζητήσαμε ως συνεργατισμό είναι το θέμα των υποκαταστημάτων. Ο συνεργατισμός προχωρεί στο κλείσιμο υποκαταστημάτων περίπου 90 στον αριθμό σε όλη την ύπαιθρο Πανκύπρια, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους κατοίκους της ύπαιθρου, γιατί βλέπουν το ένα μετά από το άλλο τα υποκαταστήματα να κλείνουν και να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Μας είπαν ότι αυτό γίνεται για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας του συνεργατισμού. Έχουμε διαπιστώσει ότι το κλείσιμο των υποκαταστημάτων δεν εξασφαλίζει ή δεν έχει σημαντικό όφελος σε ό,τι αφορά στη μείωση του κόστους λειτουργίας του συνεργατισμού. Γι' αυτό τους είπαμε ότι θα πρέπει ο συνεργατισμός να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να αναπληρώσει αν θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία, γιατί εμείς θα θέλαμε να τερματίσει αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε ο κόσμος της υπαίθρου να μπορεί να εξυπηρετείται, να μπορεί να συνεχίσει να εμπιστεύεται τον συνεργατισμό και να μην σηκωθεί να φύγει από τον συνεργατισμό, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγαλύτερες πιέσεις πάνω στο χαρτοφυλάκιο του συνεργατισμού και πάνω στις κεφαλαιακές του ανάγκες. Μας είπαν ότι θα σκεφτούν, προτείναμε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Υποσχέθηκαν ότι θα τις μελετήσουν και ότι σύντομα θα έρθουν πίσω με την αναγκαία πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στεφάνου, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ. Να είστε καλά. Ακροατής εδώ λέει, όταν τελικά όλοι μας αντιληφθούμε τι γίνεται στο συνεργατισμό, θα είναι πολύ αργά. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, καλημερίζουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Όταν ο πρόεδρος στην ουσία λέει ψεύτη τον κύριο Αίτε, δεν ραγίζει απλώς το γυαλί, το κάνει χίλια κομμάτια, κύριε Χριστοδουλίδη. Τι γίνεται? Οι χθεσινοβραδινές αναφορές του πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν αποτέλεσμα των δηλώσεων του κύριου Αίτε μετά το πέρας της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου μετά από 2,5 ώρες και όποιος ήταν παρός σε αυτή τη συνάντηση μπορούσε πολύ εύκολα να συμπεράνει ότι ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν οδηγηθήκαμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο Κραντ Μοντανά. Και μέσα από αυτό, μέσα από τα λόγια του κυρίου Αίτε ή τις απαντήσεις του κυρίου Αίτε σε συγκεκριμένα ερωτήματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του διαπραγματευτή, που ήταν οι δύο, θα θυμίσω, που ήταν παρόν στο δείπνο, και ακολούθως ο κύριος Αίτε, βγαίνοντας έξω, επέλεξε να προχωρήσει με τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Άρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ένιωσε την ανάγκη το βράδυ να απαντήσει στον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα. Στην ουσία, ας το πούμε, ξέσπασε. Ήταν ένα σημείο που μάζευε. Δεν είναι θέμα ξεσπάσματος, αλλά ξέρετε, όταν επί 2,5 ώρες συζητάς και πολύ ξεκάθαρα σου αναφέρει ότι νέο Γενικός Γραμματέας είπε ότι δεν αντιλήφθηκε σωστά τις προθέσεις της Τουρκίας. Όταν σου λέει ο ειδικός σύμβουλος ότι ναι, ο κύριος Τσαβούσογλου είπε ότι δεν μπορεί να τερματιστεί η συνθήκη εγγυήσεως και τα παρεμβατικά δικαιώματα και ότι αυτά μπορούν να εξεταστούν σε περίοδο 15 χρόνων και ότι το θέμα του στρατού, ναι, δεν είναι μόνο η διάρκεια και αν θα είναι ρήτρα τερματισμού ή ρήτρα επανεξέτασης που ήταν το θέμα, αλλά και το θέμα των στρατευμάτων, ποτέ η Τουρκία δεν δέχτηκε τους 650 και αυτά τα λέει ο κύριος Αίτε σε μια συνάντηση η οποία διάρκησε 2,5 ώρες. Ναι. Στην κατηδία, και μετά από 2 λεπτά βγαίνει έξω και προβαίνει σε συγκεκριμένες δηλώσεις. Λυπούμε, αλλά θεωρώ ότι όσο έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα δεν υπάρχει άλλη των επιλογών να δοθούν τα πρακτικά. Και ξέρετε,
θα προχωρήσω ίσως και ένα βήμα περισσότερο. Και τα Ηνωμένα Έθνη να δώσουν τα πρακτικά. Να δούμε τι γράφουν στα πρακτικά. Ο κύριος Στεφάνου λέει προηγουμένως ποια χθες πρακτικά θα δώσετε. Αυτά που κρατούσατε εσείς ή τα και επίσημα. Εγώ σας λέω, και εγώ σας επίσημα δεν υπάρχουν. Επίσημα, ποια είναι τα επίσημα. Επίσημα σημαίνει. Ξέρω σας αυτά που κρατάνε τα Ηνωμένα Έθνη πρακτικά. Ας δώσουν τα Ηνωμένα Έθνη τα πρακτικά τους. Σας λέω τι ανέφερε. Τους καλείτε επίσημα ως κυβέρνηση, δεν έχετε πρόβλημα. Ενώπιον, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δώσουν τα Ηνωμένα Έθνη τα πρακτικά. Ξέρετε, ήταν ενώπιον χθες 14 ατόμων που έγινε αυτή η συζήτηση. Ενώ δεν είμαστε μόνο εμείς οι συνεργάτες του Προέδρου. Ήταν και οι συνεργάτες του κυρίου Έιτε. Ξέρετε, είμαι σίγουρη ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Έχω την εντύπωση ότι τον κόσμο τον έχουμε τρελάνει με την έννοια. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό, τώρα λέει αυτό που λέτε. Ο κύριος Έιτε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά σκεφτείτε, εγώ να προχωρήσω ένα βήμα περισσότερο. Υπάρχει κάποιος στην κυπριακή πολιτική σκηνή, από ποιο χώρο και αν προέρχεται, που θα πετύχαινε την κατάργηση της συνθήκης εγγύησεων και των παρεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Κύπρο και δεν θα το δημοσιοποιούσε, δεν θα έβγαινε έξω να το παρουσιάσει. Θα υπήρχε πιο μεγάλη επιτυχία για ένα Κύπριο πολιτικό από το να πετύχει κάτι τέτοιο, το οποίο μας επιβλήθηκε με τον τρόπο που μας επιβλήθηκε το 1960. Ακούστηκε και η άποψη, ωραία, αν είναι και αφού έτσι είναι τα πράγματα, γιατί ας μην ξαναπάμε, να μην ξαναπάμε ακριβώς, σε μια νέα διάσκεψη και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί η Τουρκία δεν έρχεται, ξέρετε, συζητάμε τόσες μέρες στην Κύπρο. Ακούσατε από τον Τούρκο αξιωματούχο ή από την τουρκογυπριακή πλευρά να λένε ναι, όντως η Τουρκία αποδέχτηκε και δεν το πήρε ο Αναστασιάδης. Ο κύριος Στεφάνου πριν είπε όμως ότι και από την άλλη δεν ακούω, λέει, ούτε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν παρούσα να βγουν. Ο κύριος Στεφάνου έπρεπε να γνωρίζει και είμαι σίγουρος ο φίλος μου Στεφάνος ότι γνωρίζει από την προηγούμενη εμπειρία ότι ποτέ ο Γενικός Γραμματέας δεν βγαίνει. Και σε πολλές των περιπτώσεων, να θυμίσω, στην προηγούμενη διακυβέρνηση που υπήρχαν παράπονα με τον κύριο Ντάουν, δεν βγήκε ποτέ ο Γενικός Γραμματέας. Και ούτε θα βγει ποτέ ο Γενικός Γραμματέας να ασκήσει κριτική στον ειδικό σύμβουλο του. Άρα εσείς επιμένετε ότι άλλα λέει ο κύριος Σέιντε. Όχι, δεν είναι θέμα επιμονής, είναι θέμα παρουσίασης της αλήθειας. Αλίμονο, επαναλαμβάνω, πώς, αφού η Τουρκία δέχτηκε όλα αυτά, την επομένη του Κραν Μοντανά, ο κύριος Τσαβούσογλου λέει, είναι ανόητο κάποιοι να θεωρούν ότι θα αποδεχόμασταν κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμως, γιατί δεν ακούμε κανένα περίπτωση ευθύνες καθαρά στην Τουρκία, κύριε Χριστοτουλίδη. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Από ποιον αναμένετε να ακούσετε να περίπτωση ευθύνες. Να σας θυμίσω ότι πριν το Κραν Μοντανά, ναι, και εγώ σας λέω πριν ακόμα την εξέλιξη του δείπνου, και αυτό είναι δημόσια, δημόσια δήλωση, ότι ο Γενικός Γραμματέας ερχόμενος εκεί είπε ότι δεν θα προχωρήσω στην επίρρηψη ευθυνών, ακριβώς γιατί δεν διεκδικώ οποιοδήποτε ρόλο στη διαδικασία, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εγώ θα αναφέρω τις ιδέες μου, η αντίδραση εναπόκειται σε εσάς και στο τέλος της ημέρας δεν θα επιρρύψω ευθύνη σε κανένα. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα από τις 30 Ιουνίου, όταν είστε για πρώτη φορά στο Κράτο Μοντανά. Και τώρα τι, η επόμενη μέρα, τι. Είναι απλά τα πράγματα και σχετίζεται και με το ερώτημά σας για τη Γενέβη. Αν η Τουρκία είναι έτοιμη για κατάργηση της συνθήκης εγγύησεων των παρεμβατικών δικαιωμάτων στην Κύπρο, τότε μπορεί να επαναρχίσει ή καλύτερα να συνεχίσει η προσπάθεια. Άρα εσείς λέτε πάμε πίσω σε μια διάσκεψη. Αυτό το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες στον κύριο Έιτε. Και πώς θέλετε να το δείτε αυτό, είτε να κάνει κάποια δημόσια δήλωση η Τουρκία ή πώς θέλετε να το διαπιστώσετε. Να αλλάξει τις θέσεις τις οποίες προέβαλε στο Κραν Μοντανά, και δεν βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ή καλύτερα μέχρι στιγμής, οποιαδήποτε αλλαγή από πλευράς Τουρκίας. Άρα δεν και χθες ο κύριος Έιτε μέσα στη συζήτηση, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης, ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η Τουρκία θέλει να έχει στην Κύπρο την συνθήκη εγγύησεως και παρεμβατικά δικαιώματα και είναι έτοιμη να το εξετάσει ξανά σε μια περίοδο 10-15 χρόνων. Τώρα αυτά που μου λέτε τι είπε μέσα με τον κύριο Αναστασιάδη. Επαναλαμβάνω, ήταν ξεκάθαρες οι τοποθετήσεις του κυρίου Έιτε σε συνέχεια πολύ συγκεκριμένων ερωτήσεων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και επαναλαμβάνω. Και βγήκε έξω και λέει άλλα.
δεν ήταν. Ήταν παρόν στη συνάντηση, ξέρεις, πέραν των 10 ατόμων. Δεν έχετε πρόβλημα, λέτε, τα Ηνωμένα Έθνη να δώσουν τα πρακτικά? Δεν έχουμε πρόβλημα καθόλου, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το τι έχει γίνει. Επειδή υπάρχει και εσωτερική πτυχή, καταλάβω, λέτε ότι για τη διεθνή πτυχή εγγύηση και τα λοιπά, δεν πάμε, δεν πάμε ξανά πίσω αν δεν αλλάξει θέση η Τουρκία. Η εσωτερική πτυχή, επειδή δεν τα έχουμε κλείσει, υπάρχει το ενδεχόμενο οι διαιγέτες να ξανακαθίσουν στο τραπέζι ή όχι? Θα μείνουμε έτσι. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί απλούστατα ο λόγος που δεν υπήρξε αποτέλεσμα στο κράτο Μοντανά ήταν η αιμονή της Τουρκίας στο θέμα της, του κεφαλαίου της ασφάλειας και των εγγύησεων. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε τι γράφει στην έκθεση την Πέμπτη το Συμβούλιο Ασφαλείας. Να αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι ακούτε κι εσείς, ακούμε κι εμείς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι, και μάλιστα χθες, ο κύριος Σέιντ έλεγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που είπε εκτός. Ότι δηλαδή η Τουρκία θέλει εγγύσεις, θέλει δικαιώματα επεμβατικά κτλ. Και για το στρατό. Και ότι ποτέ δεν δέχτηκε τους 650. Τώρα με το θέμα των πρακτικών. Η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχουν, ο καθής έχει τα δικά του πρακτικά, η κυβέρνηση τα δικά της και δεν έχει πρόβλημα, λέει, τα Ηνωμένα Έθνη να δώσουν στη δημοσιότητα τα δικά τους πρακτικά. Θα δούμε. Είμαι σίγουρο ότι και εντός της ημέρας θα υπάρξουν και άλλες δηλώσεις από αυτού του θέματος. Ακούσαμε και την ΕΔΕΚ, ακούσαμε και το ΑΚΕΛ τι λέει, ακούσαμε τι λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπαμε, είμαι σίγουρη θα δοθεί συνέχεια και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα. Είχε Γενικό Συμβούλιο η ΠΕΟ χθες και έγιναν δηλώσεις από μέρους του Πάμπη Κυρίτση. Ακούσαμε ότι η ΠΕΟ δέχεται την πρόταση της Υπουργού Εργασίας για την ΝΑΤΑ και έχω την εντύπωση πρώτα. Καλημέρα, κύριε Κυρίτση. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω καταρχήν, πρώτα είναι μια πρόταση που αφορά σε μια μεταβατική περίοδο, έτσι? Δεν θα είναι μόνιμη αυτή η πρόταση? Ναι, η πρόταση αφορά μια μεταβατική περίοδο 3 χρόνων. 18-20, ωραία. Και τι λέει? Εδώ στο, ναι. Η μεταβατική περίοδος αφορά κυρίως το θέμα της απόδοσης του σωστού πάνω στην ΆΤΑ. Διότι, αν θυμάστε, η συμφωνία που έγινε με το δημόσιο τομέα και αυτό που περιλάμβανε το μνημόνιο για την ΆΤΑ ήταν ότι θα αποδίδεται μόνο το 50% του αριθμικού επιδόματος, το μισό δηλαδή. Εμείς είχαμε διαφωνήσει έντονα πάνω σε αυτή τη θέση και είπαμε ότι τέτοια ρύθμιση που μακροπρόθεσμα να οδηγά στο να χάνουν οι εργαζόμενοι από το τιμαριθμικό τους επίδομα στο διηνεκές δεν μπορούμε να τη δεχτούμε, διότι μετά η ΆΤΑ δεν θα είναι ΆΤΑ. Οπότε υποχρεώθηκε η Υπουργός να διαμορφώσει την πρόταση της ακριβώς με το σκεπτικό ότι θα υπάρξει μια σύντομη μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαβούλευση για να επανέλθουμε σε πλήρη ΆΤΑ όπως πρέπει να είναι με βάση τη φιλοσοφία της. Άρα η πρόταση, κύριε Κυρίτση, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος και την οποία εσείς τώρα κάνατε αποδεχτή, είναι ότι για 3 χρόνια δέχεστε η ΆΤΑ να είναι στο 50%, να δίνετε στο 50% και μετά τα 3 χρόνια θα δούμε να επανέλθει στο 100%. Αλλά πριν αυτό, πρώτα εκείνο που είναι το πιο σημαντικό για μας είναι ότι επαναρχίζει η ΆΤΑ. Έχει 5 χρόνια που είναι παγωμένο. Ναι. Είναι και θυμάστε ότι η συμφωνία του μνημονίου και η πίεση που υπήρχε ήταν ουσιαστικά η ΆΤΑ να σταματήσει, διότι όλοι αυτοί που ήρθαν να μας σώσουν θεωρούσαν ότι η ΆΤΑ είναι θεσμός αναχρονιστικός που πρέπει να εγκαταλειφθεί. Είναι μεγάλη επιτυχία κατά την άποψή μας του συνδικαλιστικού κινήματος το γεγονός ότι η συζήτηση δεν γίνεται για το πώς θα φύγει η ΆΤΑ, αλλά η συζήτηση είναι για την επανεκκίνηση της ΆΤΑ. Και ξεκινά κανονικά 1η-1η του 2018, αν αυτή η πρόταση γίνει αποδεκτή από όλους. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι το τιμαριθμικό επίδομα που υπάρχει μέσα στους μισθούς αυτήν τη στιγμή, που δεν είναι το ίδιο σε όλους τους μισθούς, διότι η ΆΤΑ επαγωποιήθηκε όχι την ίδια στιγμή για όλους τους εργαζόμενους. Κάποιοι είχαν ενσωματωμένο
27 περίπου τις 100 τιμάρισμα στο μισθό τους, κάποιοι άλλοι είχαν 29, κάποιοι είχαν 31, ανάλογα με το πότε σταμάτησε, πότε επαγωποιήθηκε. Στο δημόσιο τομέα ήταν στο 27,99 που επάγωσε το τιμαρισμικό επίδομα. Όλα αυτά τώρα θα ενσωματωθούν στους βασικούς μισθούς και από 1η-1η του 2018 ξεκινούμε όλοι με 0 τιμαρισμικό επίδομα. Αυτό σημαίνει ότι κανένας μισθός δεν πρόκειται να μειωθεί, διότι το τιμαρισμικό επίδομα είναι σήμερα χαμηλότερο από εκείνη που ήταν όταν σταμάτησε το 2012 και πάγωσε η ΆΤΑ. Θυμάστε ότι οι εργοδότες είχαν έντονη απέτηση να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών, διότι θεωρούν ότι εφόσον ο τιμάρισμος είναι σήμερα χαμηλότερος από εκείνο που ήταν το 2012, δικαιούνταν να μειώσουν τους μισθούς. Τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να γίνει. Ακόμα και αν ότι ο πληθωρισμός είναι, παραμένει αρνητικός και μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε πιο χαμηλό τιμάρισμο, η πρόταση προβλέπει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί κανένας μισθός λόγω ΆΤΑ. Okay. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ θετικό στοιχείο της πρότασης. Είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες, είναι υποχρεωμένοι όλοι οι εργοδότες να δίνουν ΆΤΑ, κύριε Κυρίτση? Όχι, δεν είναι νομοθετική υποχρέωση η ΆΤΑ. Όπως γνωρίζετε, η ΆΤΑ είναι μέρος των συλλογικών συμβάσεων. Άλιστα. Από αυτήν την άποψη, υποχρέωση να εφαρμόζουν ΆΤΑ έχουν όλοι οι εργοδότες οι οποίοι τηρούν και συνομολογούν συλλογικές άρα συμβάσεις. Εκεί που έχουμε συμβάσεις, άρα εκεί που έχουμε συμβάσεις, πρέπει να από την 1η του 2018 θα δοθεί ΆΤΑ για 3 χρόνια με 50% και οι συντεχνίες θα επιβλέπουν όλοι. Δηλαδή αν έρθει ένας εργοδότης που έχει σύμβαση και δεν μου δώσει την ΆΤΑ που δικαιούμαι, θα παρέμβετε, έτσι? Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ΆΤΑ λειτουργούσε σαν ένας θεσμός που τους εκάλυπτε τους πλήστους. Ακόμα και εκεί που δεν υπήρχαν συμβάσεις, η ΆΤΑ όπως και ο 13ος μισθός ήταν τέλος πάντων κάποιες κατακτήσεις που θεωρούνταν ας τις πούμε καθολικές. Οπότε η επιρροή, η επίδραση που θα έχει αυτή η συμφωνία δεν θα είναι μόνο για όσους έχουν οργάνωση και συλλογική σύμβαση, αλλά θα είναι ευρύτερη κατά την άποψή μας. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα, πολύ σημαντικό βήμα αν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Ξαναξεκινά η ΆΤΑ, ενσωματώνονται οι μισθοί, δεν υπάρχει θέμα μείωσης και ξεκινούμε από την 1η του 2018 να παίρνουμε αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή. Βεβαίως υπάρχει αυτό το ζήτημα του 50%, το οποίο ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα το αντιμετωπίσουμε και ότι όταν περάσει αυτή η μεταβατική περίοδος των 3 χρόνων θα επανέλθουμε σε πλήρη αποκατάσταση του θεσμού να λειτουργεί έτσι όπως λειτουργήσε τόσα χρόνια και κατά την άποψη μας η λειτουργία της ΆΤΑ όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει αυτή η κατάκτηση ήταν θετική για την οικονομία, θετική για την κοινωνία και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να έχουμε εργασιακές σχέσεις ομαλές, να μην έχουμε συγκρούσεις, να μην έχουμε τριβές, να έχουμε μακροχρόνιες συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Και θα πρέπει και οι εργοδότες και όλοι να καταλάβουν ότι η διαδικασία για να προχωρήσουμε μπροστά δεν περνά μέσα από την κοινωνική σύγκρουση, δεν περνά μέσα από τη συμπίεση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων και μέσα από τη συρρήγνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά πρέπει να περάσει μέσα από την κοινωνική συνένεση και μέσα από μια διαδικασία όπου η ανάπτυξη να συνοδεύεται και από δίκαιη κατανομή του πλούτου, να συνοδεύεται από βήματα στην αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία δυστυχώς η κοινωνική δικαιοσύνη αυτά τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί σοβαρότατο πλήγμα, γιατί όπως είναι γνωστό η Κύπρος είναι από τις χώρες αυτή τη στιγμή που είναι πρωταθλήτριες
και στην κοινωνική ανισότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρίτση. Καλημέρα. Εγώ καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, 5 χρόνια ήταν παγωμένη η ΆΤΑ. Να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι εταίροι. Ήδη κάποιοι απάντησαν θετικά σε αυτή την μεσολαβητική πρόταση, την ενδιάμεση πρόταση της Υπουργού Εργασίας. Και είπε οχθές, έκανε Γενικό Συμβούλιο και απάντησε θετικά. Αποπαγοποιείται, ας πούμε, αυτό τον όρο η ΆΤΑ το 18, 1η-1η-18, μέχρι και το 20 για 3 χρόνια, στο 50% θα δίνεται και στα 3 χρόνια και μετά θα επανέλθουν στο τραπέζι για να δουν τι θα γίνει. Ο στόχος είναι να επανέλθει στο 100% η ΆΤΑ. Καλημέρα και καλό δρόμο με το ολότελα νέο Nissan Micra. Έχει ξεφύγει και στην μπάλα. Μία είναι η ομάδα. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Για να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Κατερίνα μου, καλημέρα. Συγγνώμη, δεν σου άνοιξα μικρόφωνο, αλλά καλημέρα. Δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι η πρώτη φορά. Σωστά, στο κάνω και αυτό. Καλημέρα. Πήγε στην, πού πάει, Ρουμανία το ΑΠΟΕΛ. Έχει πάει ήδη στη Ρουμανία το ΑΠΟΕΛ. Και σήμερα θα, από χθες βράδυ είναι εκεί, για το αυριανό παιχνίδι με την Βιτσόρουλη, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Από χθες βράδυ είπαμε. Εντάξει, τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τον ποτέ. Ο οποίος δεν ταξίδεψε. Έμεινε πίσω, έτσι. Ναι, ούτε Εφρέμ, ούτε Καρλά, ούτε Σόουζα. Ο Σόουζα της και αλλιώς ήταν δηλωμένος στον κατάλογο. Ο Μιλάνοφ ήταν η έκπληξη. Περιμέναμε ότι θα ήταν εκτός. Τελικά είναι στην αποστολή και θα αποφασιστεί την Ιστάτη αν θα αγωνιστεί ή όχι στο αυριανό παιχνίδι. Απόψε στις 7 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα κάνει την προπόνηση στο γήπεδο της Βιτόρουλ και αύριο στις 9 θα γίνει το πρώτο μάτς, θυμίζω επαναληπτικός, στις 2 Αυγούστου. Θα προηγηθεί πριν την προπόνηση, πριν τις 7, η συνέντευξη τύπου του Μάριο Μπέιν και ενός του ΑΠΟΕΛ, και εκτός από το ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας. Η ΑΕΛ είναι στην Αυστρία, ο Απόλλωνας είναι στη Σκωτία για αποστολή και της μιας και της άλλης ομάδας, στην Αυστρία και στην Σκωτία αντίστοιχα. Η ΑΕΚ είναι εδώ και προετοιμάζεται για το δικό της παιχνίδι επίσης την Πέμπτη. Θυμίζω μόνο ότι ο επαναληπτικός της ΑΕΛ αντί Πέμπτη θα γίνει Τετάρτη, γιατί και οι δύο ομάδες της Λεμεσού παίζουν και εκτός έδρας και έτσι έχει αλλάξει, έχει να κάνει με την έδρα το θέμα. Και έχει, για την ΑΕΛ έχει επιτρέψει η UEFA να φορέσουν. Ναι, από χθες όταν μας μίλησε και ο Θεόδωρος Αντωνίου στον Άστρα για το θάνατο του μικρού του Γιώργου, του 16χρονου ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, ο οποίος απεβίωσε πριν από μερικές μέρες. Έγινε δεκτό το αίτημα από την UEFA και έτσι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ θα αγωνιστούν αύριο με μαύρα περιβραχιόνια. Στα υπόλοιπα, η Ομόνια νίκησε χθες σε φιλικό. Ναι, το φιλικό απέναντι στην Χάπουελ Τελ Αβίβ. Και τι να πούμε, τα ίδια για τα φιλικά. Εντάξει, είτε χάσεις είτε κερδίσεις. Είναι η δουλειά των προπονητών. Ναι, η ουσία είναι ότι στην Ομόνια ο Πάμος Χριστοδούλου είπε προχθές ότι η Ομόνια είναι σε καλό δρόμο. Μένουν άλλες δύο προσθήκες για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Ο Σαγκόη έστειλε το μήνυμά του στη Νέα Σαλαμίνα. Μήνυμα αισιοδοξίας με δήλωση που έκανε στο Facebook ο Αργεντινός μέσος. Πέτυχε και τον γκολ προχθές απέναντι στην Πέλιστερ. Του λέει, ήρθα εδώ να κάνω τη δουλειά. Υποσχέθηκε ότι θα δίνει το 100% του εαυτού του και σε κάθε παιχνίδι. Ο Γιάν Κόπριβετς έχει ανακοινωθεί στην ΠΑΦΟΥ όπως και ο Φυλακτού. Και η Δόξα ανακοίνωσε τον Λαμίν Μπα. Και έχουμε και το Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στην Ουγγαρία. Δύο Κύπροι αθλητές προκρίθηκαν στον τελικό. Καλό το ξεκίνημα. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε στα παιδιά, στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων που διεξάγεται στο Γκιόρ της Ουγγαρίας. Λοιπόν,
Πάμε εφημερίδες. Ναι, σε καταλαβαίνω ότι πιέζεσαι. Ναι, εγώ σου βάζω κάτι δύσκολα. Όχι, απλώς πρέπει να προλάβω τον Υπουργό Παιδείας, γιατί θα μπει σε μια σύσκεψη και θα το χάσω μετά. Ναι, τα παιδιά που ήταν στους κοινοπολιτιακούς αγώνες επέστρεψαν χθες. Εξαιρετική κρίνεται από τους υπευθύνους η προσπάθεια των αθλητών μας που ξεκίνησε στις 18 και ολοκληρώθηκε χθες 23 Ιουλίου, προχθές, στις Μπαχάμες. Πάμε να δούμε τι γράφει σήμερα ο αθλητικός τύπος. Θα τρέξω λίγο, θα γίνω μπολτ, αλλά θα τρέξω όσο μπορώ. Κρίνεται στο νήμα, είναι ο τίτλος, πάνω-πάνω στο θέμα ΑΠΟΕΛ. Πήγε Ρουμανία ο Μιλάνοφ και αν προπονηθεί σήμερα, ίσως παίξει αύριο απέναντι στη Βιτορούλ. Άλλη κλάση με Γιάκολιτς, η περίπτωση ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα που λέγαμε χθες για τον 25χρονο ακραίο επιθετικό, υπό την μορφή δανεισμού αποκτήθηκε ο παίχτης. Σημαδεύει τα play-off η ΑΕΚ απέναντι στη Δυναμό Μίνσκ, θα αγωνιστεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΕΚ Αρίνα. Αυτό που της έλειπε, Κίθα και Βίλιαμ Σουάρες είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην άμυνα του Τριφυλιού, στην Ομόνια. Κίνδυνο στημένα για την ΑΕΛ. Καλείται να προσέξει πολύ τις στατικές φάσεις που αποτελούν το ισχυρό όπλο της Αύστρια, η ομάδα της Λεμεσού, το βράδυ της Πέμπτης. Με σφραγίδα Ρόνι Λέβη, ο Ισραηλινός προπονητής κατάφερε να φέρει ποδοσφαιριστές ποιότητας που παίζουν επίσης σε αρκετές θέσεις. Νέο φιλικό έχει σήμερα η Ανόρθωση στη Βουλγαρία με αντίπαλο την Πέλης Σκορπίων, η ομάδα που έξε προχθές η Νέα Σαλαμίνα. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή, δικιά σου σήμερα. Για να πάμε και στη Χαραυγή. Λοιπόν, να πω το ένθετο και να πεις, ναι, αποκτά χαρακτήρα η Ομόνια, είναι ο πηχαίος τίτλος. Η ομάδα του Τριφυλλίου έδειξε πολλά σημεία διαβελτίωσης απέναντι στη ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ. Οι ποδοσφαιριστές αφομοιώνουν εκείνα που ζήτησε ο Πάμες Χριστοδούλου. Ετοιμάζει το πλάνο Μπρούνο Μπαλταζάρ, μετρά αντίστροφα η ΑΕΚ, γαλάζιος ο Αντώνιο Γιάκολιτς, σκληρή δουλειά συνεχίζεται στη Βουλγαρία για την Νέα Σαλαμίνα, δείχνει πολύ καλά στοιχεία και ετοιμάζεται για το νέο πρωτάθλημα Ερμής, καθοριστικό το επόμενο διάστημα και εξαγωγή συμπερασμάτων στην Αλκή, αποφασισμένη για το προβάδισμα πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ η ΑΕΚ, πέταξε για Βελιγράδι και αναζητά προβάδισμα πρόκρισης ο Ολυμπιακός Πειραιός. Στην πίσω σελίδα Κόσμος του Σπορ της Χαραυγής, καλή αρχή στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων. Δύο Κύπροι αθλητές τύπου προκρίθηκαν στον τελικό στη διοργάνωση του ΚΙΟΡ. Στη Ρουμανία για τον αγώνα με την Βιτορούλ του Αποέλ. Ο Σαγκόη αισιοδοξεί για το μέλλον της Νέας Σαλαμίνας. Απέκτησε Κόπριβετς και Φυλακτού η Πάφος. Η δόξα ανακοίνωσε το Γάλλο Λαμίν Πα. Νίκος Γκάλης, υπέροχο δώρο γενεθλίων. Έκλεισε τα 60 τον Νίκος Γκάλης και γιόρτασε με την Εθνική Νέων της Ελλάδας που ανεδείχθησαν πρωταθλητές Ευρώπης. Και ο Φεντερίκο Μπερναρδέσκι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους. Πριν πάμε στην εφημερίδα Πολίτης, να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να έχει παιχνίδι αύριο, αλλά σήμερα έχουμε αγώνες στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στις 8 Καραμπάκ Σερίφ Τυρασπόλ, Σλάβια Πράγα Μπάτε Μπορίσοφ, ΑΕΚ στην Ελλάδα, η ΑΕΚ Αθηνών Τσέσικα Μόσχας, Βαρτάρα Σκοπίων Κοπενχάγη και Παρτιζάν Ολυμπιακός Πειραιώς. Αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 9:45 και βεβαίως αύριο έχουμε και άλλα παιχνίδια. Στο γήπεδο του Πολίτη πήραν άριστα σε όλα, απόλυτα πετυχημένη αποστολή των νέων στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, προβλημάτων συνέχεια στο ΑΠΟΕΛ που πήγε Ρουμανία χωρίς ποτέ. Καλή αρχή στον ΚΙΟΡ, μπήκαν δυναμικά οι Κύπριοι αθλητές στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων. Ώρα συντονιού για την Ελλάδα στις 8:30 ΑΕΚ, στις 9:45 ο Ολυμπιακός. Σαγκόη θα δίνω το 100% σε κάθε παιχνίδι. Πήρε μπάι δόξα, μια νίκη, μια ήττα, τα φιλικά του Πάφου, της Πάφου και του Άρη. Σε έδαφος Ρουμανίας το ΑΠΟΕΛ. Πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα, ο Αντώνιο Γιάκολιτς, αυτό θέλει. Μαθαίνει ο Αρτηματάς. Δηλώσεις από τη Βουλγαρία έκανε χθες στην σελίδα της Ανόρθωσης ο Παναγιώτης Αρτηματάς, ο 18χρονος αμυντικός, ο οποίος έκανε λόγο για πάρα πολύ καλή δουλειά. Κατερίνα, ξεχάσαμε την Goal News. Ξέρω, δεν την έχουμε πει. Ναι. Ναι. Η Goal News λοιπόν γράφει σήμερα στο εξώφυλλο: δεν τον τρομάζουν Δράκουλες και τα μωρά του Χάτζη. Παναγία μου, τον ΑΠΟΕΛ. Ναι, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται από χθες στη Ρουμανία ανάψη του αυριανού αγώνα με την Βιτόρουλ σε 9 η ώρα. Μαθαίνει Βάλς η ΑΕΛ, αφού είναι στην Αυστρία, είναι στη Βιέννη, αυτά θα μάθει. Ένας Γάλλος και ένας Γερμανός στην Ανόρθωση, άνοιξε λογαριασμό η Ομόνια. Σαν έτοιμος από καιρό ο Απόλλωνας, αυτά έχει στο εξώφυλλο η Goal News. Καλημέρα σας. Δράκουλες στο ΑΠΟΕΛ, αφού είναι στη Ρουμανία, είναι λογοπαίγνια της εφημερίδας. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν.
Έδω καυτινή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρό. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φθηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου κάνει delivery που τη Μεσαρκάν ως την Τηλιρκάν. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς σας τα παραδίνουμε εκεί και όπου τα θέλετε. Λοιπόν, κλείσαμε το αθλητικό παράθυρο, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε στα θέματα της επικαιρότητας, ενώ στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι απομένουν ακόμη αρκετές μέρες μέχρι τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία. Όμως το Υπουργείο Παιδείας είναι σε αναβρασμό, γιατί πρέπει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία, στελέχωση, τα βιβλία και όχι μόνο των σχολείων. Θα ρωτήσουμε τον Υπουργό πώς πάει αυτή η δουλειά. Καλημέρα, κύριε Καδί. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι γίνεται, πώς τα πάτε? Είναι ακριβώς όπως τα περιγράψατε. Δηλαδή, ενώ είναι περίοδος διακοπών, εδώ στο Υπουργείο είναι μια περίοδος έντονης προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα και για τα θέματα της τελέχωσης και για τα θέματα των βιβλίων και για τα θέματα των υποδομών. Έχει ιδιαιτερότητες αυτή η σχολική χρονιά, ιδιαιτερότητες οι οποίες θα έλεγα ότι εμείς θα αντικρίζουμε θετικά, αφού θα έχουν ως αποτέλεσμα την πιο εύρυθμη, την καλύτερη λειτουργία των σχολείων. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι ιδιαιτερότητες? Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια μεταρρύθμιση που έγινε στα θέματα του χρονοδιαγράμματος της τελέχωσης. Έγινε αλλαγή στην νομοθεσία ώστε η στελέχωση να ολοκληρώνεται πιο έγκαιρα, πιο νωρίς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί που βρισκόμασταν άλλες περιόδους, άλλα χρόνια τον Σεπτέμβριο. Η στελέχωση των σχολείων μας και οι ανακοινώσεις που θα αφορούν τις μεταθέσεις, τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου και αυτό σημαίνει ότι ο κάθε καθηγητής, ο κάθε δάσκαλος θα γνωρίζει πού θα τοποθετηθεί και ποιο θα είναι το σχολείο στο οποίο θα πάει από την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό γιατί το ξανασυζητήσαμε. Άρα φαντάζομαι αρκετοί από τώρα ξέρουν, απομένει να ολοκληρωθεί, λέτε, αυτή η διαδικασία αρχές του Αυγούστου. Επειδή πάντα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν κάποια παράπονα, κάποια μουρμουριτά, κύριε, γιατί με πήρες εκεί, ξέρω εγώ, με εκδικήσε για κάτι. Είναι αλήθεια ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποτε να είναι αλήθεια, μπορεί κάποτε να είναι και υπερβολή. Δεν είναι καλύτερο, ας το πούμε, να υπάρξουν έτσι κάποια, την άλλη φορά μου είπατε, είτε ακόμη να θεσμοθετηθεί, είτε κάποια άλλα κριτήρια για να μην υπάρχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, θα το δείτε. Ως προς τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από μια περιφέρεια σε άλλη, αυτή είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία γίνεται στη βάση συγκεκριμένης και πολύ αντικειμενικής μοριοδότησης. Αυτό που μαζεύουν, ναι, βαθμούς, πώς το λέτε. Ναι. Τα άλλα όμως, τώρα, από εδώ το, να με πάρεις δίπλα. Ως προς το άλλο, ναι. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μπορεί να είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να διαμορφώσουμε μια προσέγγιση, αν θέλετε, ένα πλαίσιο που να ικανοποιεί όλους. Το οποίο θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμο να τηρείται. Και είναι αλήθεια ότι αυτό το πλαίσιο θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει, να είναι συμφωνημένο. Για να μην παρεκκλίνει κανείς, ακριβώς, ναι. Και να είναι δίκαιο. Και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν σου αρέσει. Μια πρόσφατη συνάντηση με την ΟΕΛΜΕΚ είπαμε ότι είναι καλοδεχούμενες και ειδικές προτάσεις για να προχωρήσουμε να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Υπόλοιπα, από εκεί και πέρα, ναι. Αυτό που μπορώ εγώ να διαβεβαιώσω είναι ότι δεν υπάρχουν και νομίζω μπορούν να το πούν. Υπήρξαν κάποιες φωνές πάντως και φέτος. Ότι δεν υπάρχουν. Πολιτικές παρεμβάσεις ή παρεμβάσεις από τον πολιτικό προϊστάμενο, θέλω να πω, ως προς τις μετακινήσεις, τις τοποθετήσεις κτλ. Είναι καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες και εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες καθορίζουν το πώς και πού θα μετακινηθεί κάποιος και με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι τοποθετήσεις. Εάν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν ακόμα πιο θετικό και θα δουλέψουμε ώστε να ετοιμαστεί το συντομότερο. Ωραία. Τι άλλο έχουμε, τα βιβλία, τα πράγματα, όλα αυτά? Με τα βιβλία νομίζω είμαστε εντάξει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μερικές εκατοντάδες
τίτλων βιβλίων που θα πρέπει να είναι, είναι πάνω από 700. 700 διαφορετικά βιβλία δηλαδή, που θα πρέπει να φτάσουν και στα σχολεία. Θεωρώ ότι στη συντριπτική πλειονότητα θα είναι στην ώρα του στα σχολεία πριν την άρχιση της σχολικής χρονιάς εκεί που πρέπει. Μονάδες βιβλίων. Μπορεί να έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση, ωστόσο και εκεί το υλικό θα είναι έτοιμο και ηλεκτρονικά, δηλαδή θα έχουν πρόσβαση σε αυτό και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Και το πρώτο μέρος, αν θέλετε, της ύλης θα βρίσκεται έγκαιρα ώστε να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, γιατί... Ναι, συγγνώμη, θέλετε να συμπληρώσετε ακόμη κάτι, ναι. Το άλλο που θέλω να πω είναι μια άλλη έτσι, ιδιαιτερότητα αυτής της σχολικής χρονιάς. Είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει η διδαχταία ύλη, το περιεχόμενο των μαθημάτων, οι δείχτες επιτυχίας και πάθειας όπως τους έχουμε ορίσει, να προσαρμοστούν στον πραγματικό διδακτικό χρόνο, διότι ακούμε και πολλές φορές δίκαια και από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές ότι δεν προλαβαίνουν την ύλη. Και μια από τις μεγάλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις θεωρώ που έχουν γίνει είναι το ότι πλέον προσαρμόστηκε το περιεχόμενο των μαθημάτων σε δείχτες επιτυχίας και επάρκειας που μας δείχνουν πού πρέπει να δώσουμε έμφαση και ποια θα είναι τα σημαντικά. Άρα φέτος πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ανακοινωθούν αυτοί οι δείχτες, θα ανακοινωθεί το περιεχόμενο της ύλης που πραγματικά θα πρέπει να διδαχτεί μέσα στη χρονιά, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στον πραγματικό διδακτικό χρόνο που έχουν στη διάθεση τους οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Άρα θα δούμε μαθήματα που θα μειωθεί η ύλη τους και ακριβώς. Φαντάζομαι θα είναι βασικά μαθήματα ή όχι. Όχι, δεν είναι, αυτό θα γίνει σε όλα τα μαθήματα. Σε όλα τα μαθήματα. Ναι. Ωραία. Και κάτι έτσι και να το κλείσουμε αυτό, επειδή και ο ΕΛΜΕΚ, το γεγονός ότι πάλι κάποιοι εκπαιδευτικοί, επειδή μειώθηκαν οι ώρες των μαθημάτων τους, θα μείνουν χωρίς δουλειά, υπάρχει κάτι γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, ή όχι? Κοιτάξτε, μειώθηκε στο ελάχιστο και θεωρώ ότι αυτό το θέμα κλείνει, υπό την έννοια ότι λύθηκαν πολύ συγκεκριμένα μέτρα από την πλευρά του Υπουργείου, χωρίς να αυξήσει τις ανάγκες, έκανε κάποιες εσωτερικές ρυθμίσεις ώστε να διοριστούν όσο γίνεται περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονταν πέρσι με σύμβαση και δεν θα υπήρχε ανάγκη για να εργαστούν τη φετινή χρονιά. Και θεωρώ ότι και η ΟΕΛΜΕΚ αναγνώρισε ότι τα μέτρα που πήρε το Υπουργείο ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι έχει ελαχιστοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι πρέπει να μπείτε σε μια σύσκεψη. Επειδή φέτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το θέμα ότι τα παιδιά που μένουν ανεξεταστέα δεν πάνε Σεπτέμβρη, αλλά είναι μέσα στον Ιούνιο. Όσοι θέλουν, μένουν στο σχολείο και στο μάθημα που έχουν πρόβλημα, υπάρχει η ενισχυτική διδασκαλία. Λέτε εσείς ότι αυτό το εγχείρημα πέτυχε και ότι ήταν καλό. Από την άλλη, είδα έτσι ένα άρθρο του Προέδρου της ΟΕΛΜΕ, του κ. Σοκράτους, ότι λίγο πολύ ότι μήπως βιαστήκατε να ξάξετε αυτό το συμπέρασμα, γιατί δεν έχει γίνει και η σωστή, ή μάλλον δεν έχει γίνει αξιολόγηση αυτού του προγράμματος από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης. Άρα τρέξατε λίγο να πείτε ότι λειτουργήσε, κύριε Καδί. Εμείς μιλήσαμε για προκαταρκτικά δεδομένα που δείχνουν ότι ήταν θετικό αυτό το βήμα που έγινε. Και είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα δεδομένα. Στάλικαν, ζητήσαμε τις απόψεις των διευθυντών, πήραμε τις απόψεις των διευθυντών των σχολείων μας, είδαμε κάποια δεδομένα που μας παρουσίασαν και εμείς μιλούμε στη βάση των δεδομένων που είχαμε στη διάθεση μας. Ποιο είναι το πρώτο δεδομένο? Πρώτα απ' όλα ότι παρά το γεγονός ότι ήταν προαιρετικά αυτά τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, όσοι ήθελαν έμεναν. Η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών μας έμεινε μέσα στα σχολεία και στηρίχθηκε από τους καθηγητές. Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν πήγαν φροντιστήρια όλο το καλοκαίρι, άρα δόθηκε ένα χαστούκι στην παραπαιδεία έμπραχτα. Το τρίτο είναι ότι το ποσοστό των παιδιών που κατάφεραν να περάσουν τα μαθήματά τους ήταν το ίδιο καλό όσο και τον Σεπτέμβριο, έφτασε σε ποσοστά πέραν του 90%. Δηλαδή είχαμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Και το άλλο μεγάλο θετικό είναι ότι προχωρήσαμε στην έγκαιρη στελέχωση των σχολείων μας, διότι γνωρίζοντας ποια παιδιά περνούν στην επόμενη τάξη και ποια παιδιά
δεν θα περάσουν στις επόμενες τάξεις. Μπορεί κανείς να διαμορφώσει τα τμήματα του, να κάνει έγκαιρα τη στελέχωση του και να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία πολύ πιο νωρίς. Όλα αυτά είναι δεδομένα, είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Από εκεί και πέρα, ναι, συμφωνώ με τον πρόεδρο του ΣΟΕΛΜ ότι θα πρέπει να γίνει και μια πιο εις βάθος έρευνα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, αυτής της ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε να τη βελτιώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Και αυτή η έρευνα θα γίνει την επόμενη χρονιά από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης. Ωραία. Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα τώρα και είναι εκπαιδευτικός ο άνθρωπος, ρωτάει τι γίνεται με τους αδιόριστους στην τεχνική εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ. Να μην τον αφήσω αδικημένο. Έχετε να πείτε κάτι. Είναι εκπαιδευτικός, είναι στην τεχνική γίνεται εκπαίδευση. Και εκεί, γίνεται και εκεί συστηματική προσπάθεια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε αυτός ο αριθμός των εκπαιδευτικών να είναι ο μικρότερος δυνατός. Πρέπει να σας πω ότι ένας από τους λόγους που ένας από τους λόγους που ενδεχομένως κάποια άτομα να μην μπουν με τη σειρά τους είναι και το ότι προχωρήσαμε με την προσέγγιση των εκπαιδευτικών ορίστου χρόνου. Δεν μπορεί κανείς να τα θέλει όλα. Άρα λέτε η προσπάθεια είναι όσο πιο λίγοι να μείνουν έξω. Δηλαδή να μειώσετε ακριβώς. Και αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχουν γίνει βήματα. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τους αριθμούς έχουν μειωθεί τώρα πάρα πολύ. Δηλαδή οι αριθμοί των που πιστεύαμε ότι αρχικά θα μέναν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και προσπαθούμε ακόμη για αυτούς τους αριθμούς να τους περιορίσουμε ακόμη περισσότερο. Πότε όμως θα ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε αυτό το άγνωστο, κοιτάξτε, είναι για αυτούς δύσκολο. Η πιο ξεκάθαρη εικόνα θα δοθεί με το ξεκίνημα της λειτουργίας των σχολείων μας, όπου αυτά που βλέπουμε στο χαρτί θα τα δούμε και στην πράξη. Οπότε, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να γίνουν εκεί και εκεί θα έχουμε μια εντελώς ξεκάθαρη, πλήρη εικόνα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά από τον Υπουργό Παιδείας. Γιάννος Σωκράτους, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ στην τηλεφωνική γραμμή. Εντάξει, τώρα κλείσαμε με τον Υπουργό για το θέμα του συναδέλφου σας στην τεχνική εκπαίδευση. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν θα έχουν δουλειά το Σεπτέμβρη. Ο κ. Υπουργός είπε ότι στόχος είναι να μείνουν όσο πιο λίγοι έξω, αλλά θα μείνουν έξω κάποιοι. Κοιτάξτε, η αλληλεγγύη είναι μια βασική αξία η οποία νομίζω ότι κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί με όλα αυτά που βλέπουμε, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται και μια ανθρωποφαγία σύμπερο κοινωνίας, υπό την έννοια ότι ο ένας έχει δουλειά, ο άλλος δεν έχει, και αντιλαμβάνεστε τελικά πού οδηγείται η κοινωνία με αυτές τις νοοτροπίες. Εμείς ως ΟΕΛΜΕΚ για το θέμα της αδιοριστίας έχω πει ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μέλη μας, αλλά δεν είναι μόνο, νομίζω γενικότερο το θέμα, αφορά και την τεχνική και γενικότερα τον υπόλοιπο κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι το να μην έχεις δουλειά είναι μια οδυνηρή κατάσταση. Το δικαίωμα στη εργασία είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες, το έχουμε πει και στον Υπουργό. Έχουν γίνει κάποια βήματα μετά από έντονες παραστάσεις και έντονες συζητήσεις αρκετών εβδομάδων. Φτάσαμε σε ένα σημείο να μειωθεί ο αριθμός. Ο αριθμός μειώθηκε, όμως το πρόβλημα παραμένει για αρκετούς συναδέλφους, όχι μόνο που δούλεψαν την τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και την προηγούμενη. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες, ούτως ώστε να εξαλειφθεί, αν είναι δυνατόν, αυτό το πρόβλημα. Άρα ως θέση αρχής, όσο ΟΕΛΜΕΚ είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα. Επειδή άκουσα τον Υπουργό και για κάποια άλλα ζητήματα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό με την ενισχυτική διδασκαλία, επειδή ρώτησα για ένα δικό σας άρθρο. Λέει ο άνθρωπος, τα δεδομένα, έχετε δίκιο, λέει, ότι πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αλλά με βάση τα δεδομένα που είχαμε, ας το πούμε, αυτό το προκαταρκτικό, είναι ότι λειτουργήσε σωστά. Χαιρόμαστε που το αναγνωρίζει ο Υπουργός τουλάχιστον, γιατί νομίζω ότι σε κάθε σύγχρονη χώρα αυτό που γίνεται όταν εισάγεται μια καινοτομία είναι ο καλός σχεδιασμός, η καλή οργάνωση, ο καλός προγραμματισμός και βεβαίως η αξιολόγηση για να δούμε στο τέλος αν πέτυχε ή αν δεν πέτυχε. Εμείς στην Κύπρο ξεκινούμε από μια λογική, γιατί την έχω ακούσει τώρα και από τον Υπουργό, ότι να δούμε τι θα βελτιώσουμε. Καλά, αν απέτυχε αυτό το πρόγραμμα, θα το βελτιώσουμε. Μπορεί να υπάρχει ανάγκη αξιολόγηση να δείξει ότι αυτό το πρόγραμμα δεν δούλεψε. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι
Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε την έρευνα και την αξιολόγηση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα ή είναι αρνητικά. Για παράδειγμα, ρωτήθηκαν οι διευθυντές. Ρωτήθηκαν οι καθηγητές που ήταν τα υποκείμενα αυτής της διαδικασίας. Ρωτήθηκαν οι γονείς. Για παράδειγμα, να φέρουν μέσα οι διευθυντές ότι αγκαλιάστηκε θερμά, λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Οι γονείς το είπαν αυτό το πράγμα. Έτσι, έγινε μια έρευνα. Έτσι μας είπε και ο Υπουργός. Και μπορεί να χτυπήσαμε και λίγο την παραπαιδεία. Δεν πήγαινε να στο φροντιστήριο. Ωραία, πώς αποδεικνύεται ότι στηρίχθηκε η παραπαιδεία. Δηλαδή είναι με απλώς εμπειρικές διατυπώσεις και μια εμπειρική αποτίμηση. Εγώ μπορώ να πω τώρα ότι δεν χτυπήθηκε για παράδειγμα. Πώς θα το αποδείξω. Άρα η έρευνα αυτό το ρόλο έχει. Να δείξει ακριβώς μέσα από επιστημονικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Και όταν λέω επιστημονικά εργαλεία εννοώ ερωτηματολόγια, εννοώ συνεντεύξεις, οι οποίες, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν, πρέπει να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις τις όποιες τέλος πάντων γενικότερες εισηγήσεις, ενδεχομένως οι κρίσεις αξιολογικές κλπ. Η διευθυντική ομάδα θα καταθέσει τις απόψεις της πέρα από τον διευθυντή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δείξει μια έρευνα. Γιατί και από την άλλη πλευρά μπορώ να ξεκινήσω και εγώ να λέω ότι για παράδειγμα δεν πέτυχε, γιατί είναι αδιανόητο σε 9 μέρες να αντικαταστήσουμε 9 μήνες εκπαιδευτικής πράξης και να νομίζουμε ότι σε 810 θα μπορούμε ξαφνικά να δώσουμε σε ένα μαθητή με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες εκείνα που χρειάζεται για να προχωρήσει με επιτυχία στην επόμενη τάξη. Ή μπορώ επίσης να πω ότι είναι αδιανόητο για ένα μαθητή που παραπέμπεται σε 5 μαθήματα να κάνει 10 ώρες μάθημα τη μέρα. Αυτά τα πράγματα θα τα δούμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Όσο ΕΛΜΕΚ λοιπόν βάλαμε κάτω τα ζητήματα, ζητήσαμε στην επιτροπή που συμμετέχουμε, δηλαδή στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Διαδικασιών Αξιολόγησης του Μαθητή, να γίνει επιστημονική έρευνα από το ΚΕΑ. Σίγουρα δεν έχουμε κενό μιλώντας προσωπικά, επειδή βλέπω και από τη δική μου εμπειρία στο σχολείο. Προφανώς σε μια καινοτομία δεν μπορεί να είναι όλα μαύρα. Προφανώς έχουν προκύψει και θετικά. Να τα δούμε ποια είναι αυτά τα θετικά. Να τα μετρήσουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρά ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ακριβώς το ΚΕΑ, το οποίο υπάγεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει αυτή την αποστολή. Το ΚΕΑ ιδρύθηκε το 2008 ακριβώς για να αξιολογεί και τέτοιες καινοτομίες στην εκπαίδευση. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα, κύριε Σοκράτος, που μιλά, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ακόμη δεν έχουμε βρει το δρόμο μας, έχω την εντύπωση, στα θέματα της παιδείας. Μια μέρα κάνουμε αυτό, την άλλη κάνουμε αυτό. Έχουμε τα παιδιά πειραματόζωα και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε ένα μοντέλο σωστής παιδείας για να δώσουμε στα παιδιά μας. Αυτή είναι η εντύπωση που. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με τους διακριτούς ρόλους, με τους φορείς, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, να υπάρξει ένας προγραμματισμός που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει μια οργάνωση και νομίζω ότι το παράδειγμα που έχω αναφέρει αποδεικνύει αυτό που προσωπικά έχω στο μυαλό μου. Υπάρχει κάτι άλλο, ο κύριος Υπουργός είπε για τις ετοιμασίες που γίνεται, για τους εκπαιδευτικούς, η διδακτία ύλη. Τι θέλετε να σχολιάσετε, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, έτσι ένα-δύο ζητήματα. Θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά τη νέα νομοθεσία για τη στελέχωση, την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων που σχετίζεται και με το θέμα της μεταφοράς των ανεξετάσεων από το Σεπτέμβριο τον Ιούνιο, εμείς έχουμε ως εκπαιδευτική οργάνωση εντοπίσει ήδη ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα. Καταρχάς, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας κάνει την τελευταία πράξη της 15 Ιουλίου, ρητά έτσι ορίζεται από τον νόμο, και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα ένστασης. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, αν μου έχει προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, π.χ. υγείας, δεν μπορώ να κάνω μια ένσταση ή μου έχει προκύψει κάτι, ένα πολύ σοβαρό, ένα ειδικό λόγο, όπως προκύπτει σε κάθε εργαζόμενο. Και ξαφνικά βλέπω ότι μετατίθεμαι από τη Λευκοσία και πάω σε ένα σχολείο απομακρυσμένο. Να μην έχω το δικαίωμα της ένστασης. Εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα να φαίνεται και να ορίζεται ρητά μέσα στον νόμο. Και αυτό το πράγμα αντιλαμβανόμαστε προφανώς γιατί δεν έχει μπει. Όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας, προφανώς έχει να κάνει με την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, ώστε να μην καθυστερήσουν κάποιες μέρες πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορεί το ένα να αναιρεί το άλλο. Μα μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, και ο άλλος, εντάξει, σίγουρα όλοι δεν μπορεί να με θέλουν να πάνε σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Όχι, δεν είναι θέμα θέλει. Ναι. Όχι, δεν είναι θέμα θέλει ή δεν θέλει. Είναι θέμα κανονισμών που υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται. Άρα λοιπόν να έχω το δικαίωμα της ένστασης. Ή είναι θέμα λόγων υγείας που μπορεί να προκύψουν τελευταία στιγμή.
Δηλαδή δεν μπορεί να μην μου αφαιρεί το δικαίωμα της ένσταση. Με την τελευταία ύλη είστε ικανοποιημένοι ότι θα... Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι ένα από τα πράγματα που έχουμε συμφωνήσει πραγματικά με τον Υπουργό και είναι πολύ σημαντικό και ευχόμαστε να τηρηθεί, είναι ακριβώς που ήταν απέτηση της ΟΕΛΜΕ και ο Υπουργός πραγματικά έδωσε οδηγίες να προχωρήσει αυτό το πράγμα με εντατικούς ρυθμούς, είναι το θέμα της αποφόρτωσης του όγκου της ύλης. Θέλω να πω όμως, νομίζω ότι έχω ακούσει τον Υπουργό να πει ότι ακούμε από γονείς, ακούμε από μαθητές, από καθηγητές. Δεν είναι απλώς από αυτούς τους ανθρώπους που ακούμε. Το έχουν δείξει έρευνες. Γιατί επαναλαμβάνω, θέλω πάντα να μιλάω με τεκμηριωμένο τρόπο και απλώς να μην λέω εμπειρικές ή να απευθύνω αξιολογικές κρίσεις. Έρευνες το δείχνουν για δεκαετίες τώρα ότι έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν έχουν δοθεί οδηγίες και εμείς ως ο ΕΛΜΕΚ θα παρακολουθούμε αυτές τις, την πορεία εξέλιξης των πραγμάτων και σίγουρα εδώ θα είμαστε γιατί είναι κάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά μας, με τα αποτελέσματα, τα μαθησιακά αποτελέσματα και σίγουρα και με τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους θα αποφορτώσει αυτούς και από τεράστιο άγχος. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη και πλούσια η ατζέντα σας, ενώ ως νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε όλα να λειτουργήσουν καλά. Ένας μήνας περίπου και κάτι, θα ξαναπάνε πίσω τα παιδιά στα σχολεία. Τώρα βλέπα, έχω εδώ μπροστά μου την ΕΡΤ, την τηλεόραση, και έβλεπα ότι στην Ελλάδα πήγαν παιδιά για μαθητική Ολυμπιάδα και ήρθε πρώτη η Ελλάδα. Θέλουμε να ακούμε, ενώ και για μας θέλουμε να ακούμε τέτοιες ειδήσεις, να καταγράφουμε. Αν μου επιτρέπετε, σε αυτό το σημείο και το αναφέρετε. Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν, νομίζω και θα τα έχει δει όλος ο κόσμος, θα έχει διακρίσεις των μαθητών μας σε πάρα πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς ή μεσογειακούς για τα μαθηματικά και όχι μόνο. Δυστυχώς κάποιοι επικεντρώνονται μόνο στις διεθνείς εξετάσεις PISA και SIMS και ισοπεδώνουν όλα τα άλλα, σαν να μην γίνεται οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ας δουν τις τελευταίες μέρες τις αναρτήσεις για χρυσά μετάλλια των δικών μας μαθητών στο εξωτερικό. Γι' αυτό και αυτό για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έχετε δίκιο και είναι η αλήθεια ότι δεν τα προβάλλουμε. Πάντα βλέπουμε τα κακά. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και το αναγνωρίζουμε αυτό και είναι ευθύνη και δική μας, ενώ των δημοσιογράφων. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Σοκράτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα έχουμε τον Δήμαρχο Λεμεσού. Με πληροφορούν ότι είναι κρατημένος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα στη Λεμεσού. Υπάρχει πρόβλημα με τη θάλασσα, τα λίμματα στη θάλασσα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι να έχουμε τον κύριο Νικολαίδη. Σούπερ! Ναι, ναι! Σάμερ! Ωραία! Σέιλ! Πες το επιτέλους! Σκάνδια! Πάμε ξανά! Σούπερ Σάμερ Σέιλ Σκάνδια! Θέλετε παραδείγματα? Τηλεόραση Thompson Full High Definition 40 ιντζών 299 ευρώ! Ψυγιάκι νερού Ότο τώρα στα 89 ευρώ! Για τις καλύτερες τιμές και σέρβις Σκάνδια Σέιλ! Σκάνδια! Σχέση που ηλεκτρίζει. Λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο και δεν θέλω να τον καθυστερήσω γιατί γνωρίζω ότι πρέπει θα ξαναπάτε να δείτε την θαλάσσια περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα. Κυρία Γεωργίου, καλημέρα. Είστε ήδη στον δρόμο, είστε στο δρόμο για να πάτε στη θάλασσα. Λίγο, ναι, θα ξεκινήσω σε λίγο γιατί αυτή η υπόθεση πραγματικά είναι μια υπόθεση. Τι γίνεται, κύριε Νικολαίδη, τι έγινε? Είναι ένα καθεχρονικό φαινόμενο, το οποίο αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν είναι σοβαρό. Είναι ένα σοβαρό φαινόμενο. Το θέμα της ρύπανσης της θάλασσας για μια πόλη όπως είναι η Λεμεσός είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να αφαιθεί να στιγματίσει μια εικόνα η οποία είναι εξαιρετική, να στιγματίσει ένα, αν θέλετε, το περιβόητο τουριστικό προϊόν το οποίο στηρίζεται και στις παραλίες μας, στη θάλασσα μας. Είναι γι' αυτό που προσπαθούμε όλο αυτόν τον καιρό από τον Μάρτιο ξεκινήσαμε τη συσκέψη. Να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το καθεχρονικό σχεδόν φαινόμενο. Κάποιες εφημερίδες λένε ότι οργή Νικολαίδη, ότι είστε οργισμένος ή είστε οργισμένος με κάποιους. Είμαστε πραγματικά εξοργισμένοι και εμείς και οι πολίτες της Λεμεσού, γιατί αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται εδώ και αρκετά χρόνια και δεν έχουν δυστυχώς βρει τον τρόπο οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Υπάρχει δυστυχώς μια κατάσταση όπου υπάρχει ένας πολυκερματισμός των ευθυνών. Υπάρχει ένα πολυνομοθετικό πλαίσιο. Έχουμε 28 διαφορετικές νομοθεσίες που διέπουν την ρύπανση της θάλασσας και των νερών. Έχουμε 12 εθνικούς νόμους, έχουμε 8 κανονισμούς, 4 κοινοτικές νομοθεσίες, 4 διεθνείς συμβάσεις. Όλη αυτή η πολυνομοθεσία καθορίζει αρμοδιότητες σε πάρα πολλές υπηρεσίες και υπουργεία. Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων,
το τμήμα Αλληλεία, το τμήμα Εμπορική Ναυτιλία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, είναι το τμήμα Αρχιλιμένων και πολλές άλλες υπηρεσίες, οι οποίες όμως όλη αυτή η κατάσταση δεν στερείται ενός αποτελεσματικού οργάνου να συντονίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ενιαία στρατηγική, δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος που να αναλάβει αυτή την ευθύνη και ως αποτέλεσμα όλες οι υπηρεσίες επιτελούν το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν για να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους. Δεν εφαρμόζουν δηλαδή την νομοθεσία, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ποινές. Ενώ η νομοθεσία προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές στους παραβάτες, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και φυλάκιση 3 χρόνων, μέχρι ενός προστίμου 500.000 ευρώ. Υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να επιβάλλει ο Υπουργός Υγείας των 150.000 ευρώ, αλλά ακόμα και εξώδικα ένας λειτουργός συγκεκριμένων υπηρεσιών του κράτους που επιβλέπουν τις θάλασσες μας μπορεί να επιβάλλει ένα διοικητικό πρόστιμο μέχρι 4.000 ευρώ, ακόμα και με την υποψία ότι κάποιος τριβαίνει. Αυτές οι μηνές δεν επιβάλλονται. Δεν υπάρχει δηλαδή μια έτσι ζέση, αν θέλετε, ούτως ώστε να υπάρξει η ανάληψη ευθυνών από όλους, και σε ό,τι αφορά την επιτήρηση και σε ό,τι αφορά την πάταξη των παρανομούντων με την επιβολή ποινών, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις, εάν και εφόσον όταν για παράδειγμα προκύψουν αυτές οι αιστείες. Ναι. Είναι απλό το πράγμα. Είναι θέμα όμως ότι πάω εγώ στην παραλία και ρίχνω κάτι μέσα, ή μήπως είναι πολύ πιο σοβαρό. Ας πούμε, το λιμάνι περνάνε τόσα πλοία, κρουαζιερόπλοια, ρίχνουν λίματα. Τι γίνεται? Έχουν γίνει μελέτες, ναι. Κυρία Γεωργίου μου. Έκανε μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη το ΤΕΠΑΣ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο εντοπίζει όλες τις πιθανές πηγές και τις αξιολογεί. Αξιολογεί, για παράδειγμα, ότι η πρώτη ενδεχομένως πηγή αυτών των προβλημάτων είναι το αγκυροβόλιο Λεμεσού. Αυτή είναι τα διερχόμενα πλοία που έρχονται στα ανοιχτά και εκεί δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, γιατί μπορούν να αφήνουν τα λίμματα τους στο ανοιχτό πέλαγος. Το αγκυροβόλιο όμως είναι ένα αγκυροβόλιο το οποίο είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ακτή που κολυμπούν οι πολίτες. Εκεί κάποια πλοία μένουν για μέρες, ακόμα και για εβδομάδες. Εντάξει, πρέπει να μπει μια διαδικασία πολύ πιο αυστηρού ελέγχου, επιτόπου ελέγχων. Προσπαθήσαμε και αδειοδοτήθηκε η διαδικασία παραλαβής λιμάτων από αυτά τα πλοία, τα οποία όμως έχουν δικαίωμα, αφού τα επεξεργαστούν τριτοβάθμια, να τα ρίξουν στη θάλασσα. Εκεί έχουμε ζητήσει από την Αρχή Λιμένων και από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας να ζητήσουν, να απαιτήσουν, να είναι παρόν εκπρόσωπος τους όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία να ρίχνονται λίμματα επεξεργασμένα στη θάλασσα. Άρα, πέραν από το αγκυροβόλιο είναι ασφαλώς τα σκάφη αναψυχής, είναι ακόμα και το λιμάνι, είναι κάποια ιχθυοτροφία σε μικρότερο όμως βαθμό. Εκείνο που χρειάζεται να γίνει είναι όλη αυτή η πιθανή ένωση να τους γίνει μια επιτήρηση, όχι μόνο κάθε διάρκεια της ημέρας, γιατί συνήθως οι κακές πράξεις της ρύπανσης γίνονται τη νύχτα, ούτως ώστε μέχρι το επόμενο πρωί που εντοπίζονται είναι πλέον πολύ αργά να εντοπίσεις την προέλευσή τους. Εκείνο που θέλουμε, το μήνυμα που θέλαμε να στείλουμε με τη χθεσινή μας δημοσιογραφική διάσκεψη είναι ότι ο Δήμος Λεμεσού, υπερβαίνοντας τις δικές του αρμοδιότητες, επειδή συναισθάνεται την ευθύνη του απέναντι στους πολίτες, έκανε πάρα πολλές κινήσεις και θα κάνει κι άλλες κινήσεις, ούτως ώστε να πιέσει, να ληφθούν νέα μέτρα, να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Όμως, χωρίς την βοήθεια των κρατικών φορέων που έχουν την καθήλυν αρμοδιότητα και τα μέσα να καταπολεμήσουν τη ρύπανση όταν εμφανιστεί, να την προλάβουν πριν εμφανιστεί, να επιβάλλουν ποινές εφόσον εντοπιστούν οι ένοχοι, πολύ φοβούμαι ότι δεν θα είναι αποτελεσματική αυτή η. Άρα, μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο: Ο Δήμος Λεμεσού καλεί το κράτος, Αρχή Λιμένων, Εμπορική Ναυτιλία, Τμήμα κτλ. Πάρτε τις ευθύνες σας, αναλάβετε τις ευθύνες. Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να συνταχθούν με τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Λεμεσού με ό,τι διαθέτει. Αγόρασε μέχρι πλοιάριο τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Λεμεσού για να περιπολεί την θάλασσα. Δικό του πλοιάριο με δικά του έξοδα. Έχουμε εγκαινιάσει μια διαδικασία από αέρος επιτήρησης της θάλασσας με επανδρομένα αμφίβια μέσα, αλλά και με μη επανδρομένα τα λεγόμενα drones. Πάλι είναι δικά μας κεφάλαια. Όμως, χωρίς την παρέμβαση των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την δυνατότητα, την νομική, να επιβάλλουν ποινές, αλλά και να χρησιμοποιήσουν μέσα που χρειάζονται για αυτή την περίπτωση και που δεν τα διαθέτει ο Δήμος, γιατί είναι μια τοπική αρχή,
δεν θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δουλειά, να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τη Λεμεσό. Τώρα ετοιμάζεται να ξαναπάει και σε περιοχές ο Δήμαρχος. Τα έχει με τις κρατικές υπηρεσίες. Υπάρχει και πολυκερματισμός, όπως είπε, αλλά και αυτοί που είναι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες που πρέπει, δεν έχουν επιβάλει ούτε μια φορά μια ποινή, όπως θα έπρεπε να το πράξουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, την προσοχή, τις εισηγήσεις σας, τις θέσεις σας. Και εδώ θα είμαστε. Να τα ξαναπούμε και αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή μέρα, καλό υπόλοιπο σε όλους. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.